Μήπως σώσατε όλους αυτούς τους συνανθρώπους μας που πεθαίνουν από αναθυμιάσεις γιατί δεν έχουν να ζεσταθούν και βάζουν τα μαγκάλια? Ποιους ακριβώς σώσατε? Θέλουν να εξαθλιώσουν τους Έλληνες. Και η εξαθλίωση φτάνει πλέον στα όρια της επιβίωσης. Χθες χάσαμε τα παιδιά αυτά. Γιατί? Γιατί επέμενε η Τρόικα και ο κύριος Υπουργός των Οικονομικών το πετρέλαιο θέρμανσης να το έχει σε τιμή δυσπρόσιτη για τους πολίτες της χώρας αυτής, που πολλοί εξ αυτών μένουν σε ορεινές περιοχές. Την ίδια στιγμή που τα έσοδα, αν θέλετε, από το πετρέλαιο θέρμανσης και από τη βαριά φορολογία που έχει βάλει η κυβέρνηση, δεν έχει αποδώσει τίποτα στην ελληνική οικονομία. Δεν μπορώ να πω καλησπέρα σας. Και δεν μπορώ να πω καλησπέρα σας γιατί αυτοί οι τύποι σήμερα κυβερνούν. Αυτοί οι τύποι που είδατε. Γιατί περί τέτοιων πρόκειται. Και είναι πολιτικός ο σχολιασμός μου. Και είναι και κομψός, πιστέψτε με. Πολύ κομψός για αυτά που κάνουν κάθε μέρα. Πάμε λοιπόν στα σοβαρά ή στα ασόβαρα της ελληνικής πολιτικής σκηνής. Πρόκληση των Τούρκων, στέλνουν, κρατηθείτε λίγο, νορβηγικό γεωτρύπανο στο οικόπεδο 6 της Κυπριακής ΑΟΣ, όπου εκεί υπάρχει ένα άλλο γεωτρύπανο της Κύπρου και το οποίο οι Τούρκοι ισχυρίζονται πως θα τρυπήσει στο ίδιο σημείο περίπου στην περιοχή. Εκεί στην περιοχή βρίσκεται τεράστιο στόλος πολυεθνικών δυνάμεων. Ανάλυση κάνω στο κόντα και ρίξη, αλλά θα σας τα πω από τώρα για να καταλάβετε, όπου μία σπίθα είναι αρκετή για να φλεγεί το σύμπαν στη Μέση Ανατολή. Είναι οι Γάλλοι, είναι οι Ιταλοί, είναι οι Ρώσοι, είναι οι Αμερικανοί, είναι οι Ισραηλοί, είναι οι Κύπροι, είναι οι Έλληνες, είναι οι Τούρκοι, είναι οι Αιγύπτιοι. Μιλάμε για μια πασπερμία, επαναλαμβάνω, πολεμικών πλοίων από όλο τον κόσμο για τα δικά τους συμφέροντα στην περιοχή. Κρατήστε το. Λοιπόν, πάμε στο παραπάνω επίδομα που δίνουν σε 8-9 περιοχές ανά την Ελλάδα. Στο επίδομα θέρμανσης ανέβασαν την τιμή λίγο παραπάνω, λίγο παρακάτω. Ξέρετε, παίζουν με αυτά. Κάποτε έλεγαν άλλα, σήμερα κάνουν άλλα. Για να ικανοποιήσουν κάποιους τα ορεινά. Κατά την άποψή μου, καλώς το έκαναν, αλλά δεν φτάνει μόνο αυτό. Μειώσεις λογαριασμών στη ΔΕΗ, από ό,τι φαίνεται, υπόσχεται ο Σταθάκης. Έχουμε ένα μπαράζ τέτοιων δηλώσεων, που αν ήμασταν σε μια άλλη περίοδο θα έλεγα ότι έχουμε εκλογές ή ότι περιμένουν εκλογές ή ετοιμάζονται για εκλογές. Θα το δούμε. Κόντρα για τον Σκοπιανό, καλά κρατεί η κόντρα. Ο Καμένος τα δικά του βέβαια, αλλά και δημοψηφίσματα λέει για όλα αυτά τα περίεργα, γιατί το όνομα το δίνει, θα ρίξει την κυβέρνηση, λέει. Αλλά ξεχνάει ο ίδιος ότι επί Νέας Δημοκρατίας ο ίδιος ως βουλευτής ψήφισε υπέρ της σύνθετης ονομασίας. Με λένε ρίζω και όπως όλα τα γυρίζω. Νέες προκλήσεις των Τούρκων σήμερα το απόγευμα. Μιλούν για 18 νησιά ξεκάθαρα, μιλούν για ελληνική ΑΟΣ που είναι τουρκική και πολλά άλλα περίεργα πράγματα. Αλλά αυτό που με προβλημάτισε ιδιαίτερα είναι δύο ειδήσεις, οποίες δεν τις έχουν δώσει σοβαρά τα ελληνικά μέσα, αλλά είναι πολύ σοβαρές. Πρώτη είδηση. Τα βρήκε Τραμπ και Ορντογάν, τα βρήκαν σε ένα θέμα που φαίνεται ότι ήταν πολύ μεγάλη διαφορά τους. Στο θέμα της βίζας των δύο χωρών. Θυμάστε πριν μερικούς μήνες που έγινε ο πόλεμος για τις βίζες. Τώρα τα βρίσκουν. Κρατήστε το αυτό. Και το δεύτερο. Έχουν αδειάσει όλα τα στρατόπεδα προσφύγων στη Γερμανία και έχουν καθίσει ξαφνικά όλοι οι πρόσφυγες. Από ό,τι φαίνεται, τη Γερμανία έχουν κάνει ένα ειδικό σχέδιο μεταφοράς και μετεγκαταστάσεως των προσφύγων στο Μαρόκο και στη Λιβύη. Όπως τα ακούτε. Θα το βρούμε μπροστά μας, λέω καιρό. Να καλησπέρισω καλούς συναδέλφους, οι οποίοι και σήμερα είναι μαζί μας. Ξεκινάμε με την κυρία Στάμου. Η κυρία Στάμου, η οποία κάθε Πέμπτη είπαμε καλύτερη ποινικολόγο ή καλύτερη δικηγόρο, η δικιά μα δικηγόρο ποινικολόγο εκπομπή, ο κύριο Βλάχο. Και όμορφη. Αυτό το είπες εσύ και έχει δίκιο. Ξέχασα το πω εγώ. Γιατί είπε τα όλα τα άλλα εκτό από το βασικό. Το επάγγελμα, εγώ ξέρετε. Καλησπέρα. Ο κύριο Καψαμπέλη, όμορφο όπω πάντα. Καλησπέρα. Α ετοιμαζόμαστε για εκλογέ και μην βιάζεσαι τι αποκλήσει. Δεν απέξε τίποτα. Είπε ότι σε άλλη εποχή θα. Το επίτε το είπα. Ναι. Μπερδεύει τον κόσμο. Εγώ νομίζω ότι βρισκόμαστε σε φάση προπαρασκευής εκλογών. Διερεύνησης. Πες το και έτσι. Με αφορμή τα εθνικά θέματα. Ναι. Και Βασίλης Γραμμένος. Καλησπέρα, Ελληνίδες, Έλληνες. Από ό,τι θυμάμαι, κύριε Βελόπουλο, ο κύριος Καψαμπέλης μέσα από αυτό το δελτίο επέμενε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα εξαντλήσει την. Τετραετία, όχι, εγώ επέμενα. Όχι, το είπε και ο Άστρο. Και ο Ανδρέας. Εγώ το έλεγα. Το είχε πει και ο Ανδρέας. Αλλά είπε πρόθεση να εξαντλήσει.
Αλλά κάθε φορά οι προθέσεις από την πραγματικότητα απέχουν μακράν. Κύριε Βελόπουλε, παρακαλώ κύριε. Λέω ότι πρέπει να προετοιμαζόμαστε με αφορμή τα εθνικά θέματα για εκλογές, τα οποία έχουν σκύψει τώρα. Συνεχίζω να πιστεύω ότι ο κύριος Τσίπρας θα εξαντλήσει όσο περνάει από το χέρι του κάθε δυνατότητα για να αποφύγει τις εκλογές, αλλά αν γίνουν οι εκλογές, θα γίνουν γιατί δεν θα μπορεί να κάνει αλλιώς. Θα αυτά γίνουν ή θα γίνουν τώρα, με μπέρδεψες τώρα. Ρώτα εδώ το Μάντι Κάλχα. Λοιπόν, τον Τηρεσία θέλω σένα. Λοιπόν, εγώ δεν είμαι Κάλχα. Μάντις, εγώ τα γεγονότα βλέπω, τις πληροφορίες παραθέτω. Φαίνεται, έχεις δίκιο, φαίνεται. Λέω λοιπόν εκεί ότι το Σκοπιανό εξελίσσεται σε γόρδιο δεσμό. Μπορεί να έχει δίκιο και αυτό που λέει ο Γιώργος, ότι να έχει και ένα σχέδιο πολιτικής διάσωσης του κυρίου Καμένου εκ των πραγμάτων, αλλά έχει και τεράστιο πρόβλημα εσωτερικό που δεν έχει αναδειχθεί η Νέα Δημοκρατία με αυτό. Δηλαδή. Θα το πούμε σε λίγο. Μπράβο. Απλώς επειδή είπε εδώ συνάδελφο. Πείτε μου κύριε Γιώτη, να ξεκινήσουμε με τον κύριο εθνικό ευεργέτη της χώρας που έφερε το ΣΥΡΙΖΑ. Για βάλτε τον εθνικό ευεργέτη, το μετανοημένο. Το πρόβλημα είναι η κατάσταση στην οποία έχει έρθει η χώρα. Δεν είναι το μαγκάλι και η γνώση περί του μονοξιδίου του άνθρακα. Έχει παγώσει όλη η Ελλάδα. Πετάνε μέσα και καίνε ό,τι βρούνε. Ό,τι βάζει και το καίει ο καθένας. Έχουν ήδη πεθάνει 13, αλλά ο θάνατος των παιδιών αυτών έχετε μπροστά μας τώρα. Ο ΣΥΡΙΖΑΙΚΟΣ ευεργέτης είναι αυτός. Ο κύριος Ναζόπουλος. Τηλεοπτικά άστεγος, κύριε Βελόπουλε. Προπαγανδιστής. Και τα δύο. Και τηλεοπτικά άστεγος και προπαγανδιστής. Για να προβάλλει την προπαγάνδα του. Είναι τηλεοπτικά άστεγος πλέον. Προπαγανδιστής. Θα του κάνουμε πρόταση, κύριε Βελόπουλε, να έρθει εδώ. Καψαμπέλη, μπα, αυτός δεν. Δεν πειράζει. Δεν χωράει εδώ. Τι να πω για τον Λαζόπουλο. Ναι. Εγώ τα έλεγα όταν ήταν ισχυρός. Αφήνω τους άλλους τώρα που είναι αδύναμος να λένε ό,τι θέλουν. Ποιος είναι αδύναμος. Αδύναμος. Ανοίγεις την περιουσία τη δική του, κύριε Καψαμπέλη. Έλα ρε Καψαμπέλη τώρα. Που είναι αδύναμος και ο Λαζόπουλος. Αν του κάνουμε και αέρα, τον κακομοίρι τώρα. Δεν κατάλαβα. Συγγνώμη. Μα τώρα. Θεωρείς ο Λαζόπουλος. Ότι. Με τα κότερα. Με συγχωρείς πάρα πολύ. Τα λεφτά είναι όλα στη ζωή. Σοβαρά. Τα λεφτά είναι όλα στη ζωή. Γιατί αγαθοεργίες έκανε ο Λαζόπουλος εκπομπές του. Σου λέω ότι ο Λαζόπουλος αυτή τη στιγμή είναι. Ας το πούμε πολιτικά και επαγγελματικά είναι λίγο βαρύς ο χαρακτηρισμός. Τελειωμένος. Σοβαρά. Έχουν αφάγει κάτι σε κοντά του. Σε παρακαλώ. Κάνει περιοδίες όλη την Ελλάδα, κύριε Βελόπουλο. Τι λέει ο Καζαμπέλης. Κατεβαίνουν τα έργα του. Εντάξει, εσύ ήσουν μαζί του στην Πάρο και τα λέγατε. Ναι, καλά, εντάξει. Άσε σπέκουλα τώρα. Άσε σπέκουλα. Περιοδίες κάνει ο Λαζόπουλος όλη την Ελλάδα. Τα έργα του. Με το θέατρο του και οικονομάει. Άστα τώρα αυτά. Άστα τώρα αυτό. Ναι, ναι, ναι. Εγώ. Αλλά εντάξει τώρα. Λέγε ότι θέλει τώρα, θα γελάει λοιπόν, ο κόσμος. Τα έργα του δεν πάνε καλά, αναγκάζεται και τα κατεβάζει. Κάνει περιοδίες στην Ελλάδα, μπας και μαζέψει κανένα τηλεθεατή, αφού θες. Και βγαίνει και λέει ότι βρίσκεται, πώς το είπε, σε μια φάση που προσπαθεί να σταθεί όρθιο. Σε μένα απέχει αγαπητέ. Αφού είσαι ο πέδος στην Ελλάδα, του ΣΥΡΙΖΑ. Το πρόβλημα λοιπόν του κ. Λαζόπουλου, γι' αυτό λέω ότι είναι αδύναμος, είναι ότι δεν έχει πια ούτε την αξιοπιστία, ούτε την έγκλη, ούτε την επιρροή που είχε. Από αυτή την άποψη είναι κάτω. Κύριος Ευλάχος. Βεβαίως, ο κύριος Λαζόπουλος ήταν προπαγανδιστής υπέρ του κύριου Τσίπρα. Αλλά ο κύριος Λαζόπουλος, όπως και χιλιάδες Έλληνες που ψήφισαν γιατί πίστεψαν τον κύριο Τσίπρα, είναι θύματα του κύριου Τσίπρα. Δηλαδή το πρόβλημα μας δεν είναι ο Λαζόπουλος. Έλα μωρέ τώρα, ρε Γιώργο. Έλα ρε Γιώργο. Θύμα ο συντετιμόνας του Αλέξη, εγώ τον βλέπω και καταλαβαίνω στην Βουλή, το παιδί δεν μπορεί. Πριν δύο λεπτά. Σε παρακαλώ. Πριν δύο λεπτά. Θύμα ο Λάζος, το καταλαβαίνω. Δύο λεπτά. Πριν δύο λεπτά ξεκίνησε στο δελτίο με δύο ομιλίες. Μία του κύριου Τσίπρα και μία του κύριου Καμένου. Ποιο Έλληνα που είχε εξοργιστεί τότε με τα παιδιά που καήκανε, δεν θα έλεγε αυτούς να ψηφίσω. Γιατί σοβαρά καήκαν τα παιδάκια. Σοβαρά. Δηλαδή με συγχωρείς. Θα έπρεπε να δείξει. Εάν ψηφίζει έτσι ο Έλληνας, Γιώργο, γι' αυτό έχουμε ΣΥΡΙΖΑ. Μα με συγχωρείς. Αυτό σου δηλαδή, λέω. Ακούσε έναν τύπο να κατηγορεί την τότε κυβέρνηση ότι εξαιτίας των φόρων καήκανε κάτι παιδάκια και θα πεις. Να το ψάξουμε, μήπως δεν λέει αλήθεια. Δεν είπα αυτό εγώ. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Εάν ψηφίζει έτσι. Γι' αυτό φτάσει να έχει ΣΥΡΙΖΑ και κυβέρνηση και Καμένο. Το πρόβλημα χωρίς δεν πρόγραμμα, χωρίς για τίποτε. Μένα το πρόβλημα δεν είναι ο Λαζόπουλος. Δεν είναι κανένας. Το πρόβλημα για μένα και ο στόχος μου εμένα είναι ένας. Ο Τσίπρο Καμένο Καραμαλής,
αυτοί οι βουλευτές που εξαπατούν τον ελληνικό λαό, που συνεχίζουν, που κλέβουν τα χρήματα του ελληνικού λαού και τώρα τον εμφανίζουν, τον αντιμετωπίζουν τον ελληνικό λαό σαν ζητιάνο και του δίνουν ψίχουλα, αυτοί οι οποίοι δώσανε στους ξένους μέρισμα και καλά το δώσανε, αλλά απέκλεισαν τους Έλληνες γιατί λέει είναι φιλοξενούμενοι στα σπίτια των παιδιών τους, των φίλων τους, των συγγενών τους, επειδή δεν έχουν τι να φάνε και πού να πάνε και τους απέκλεισαν. Αυτοί είναι οι ρατσιστές. Για μένα ο Παπαδημούλης είναι ο ρατσιστής. Συμφωνώ. Για μένα η Θεανό Φωτίου είναι η ρατσίστρια. Να πάμε στην κυρία Στάμου. Αυτό κυρία Στάμου, σας ακούω, γιατί έχουμε θέματα σήμερα. Όντως έχει δίκιο ο Γιώργος. Πες μου. Πραγματικά ο κύριος Ζαζόπουλος είχε κάποτε πολιτική στέγη, σήμερα δεν έχει. Το θέμα είναι όμως ότι και τότε που είχε πολιτική στέγη ο κύριος Ζαζόπουλος, τα παιδιά δεν είχαν να ζεσταθούν και υπέφεραν και άναβαν τα μαγκάλια. Και σήμερα όμως, δύο χρόνια μετά, τρία χρόνια μετά, είμαστε στην ίδια κατάσταση. Η κατάσταση στη χώρα, η ουσία δηλαδή, δεν έχει αλλάξει, δεν έχει βελτιωθεί. Και χειρότερη. Κατάσταση. Και η προπαγάνδα που ασκείται και τα μέσα που χρησιμοποιούνται, οι άνθρωποι ως μέσα που χρησιμοποιούνται για την καθοδήγηση του κόσμου, δεν είναι ανάξια λόγου. Και αυτά παίζουν το ρόλο τους. Γιατί ο κόσμος έχει λαμβάνει και αυτά υπόψη του για να καλύτερο η θέση του κυρίου Λαζόπουλου σήμερα είναι οι εκδότες όλοι. Έτσι. Αυτό πρέπει να το πούμε. Το λες κάθε μέρα. Όλοι οι εκδότες είναι σε γραμμή Τσίπρα. Εκτός με συντονιστή τον Βαρδινογιάννη. Εκτός από το Sky. Με συντονιστή τον Βαρδινογιάννη. Βρε, εκτός από το Sky, λίγο Sky, λίγο τα χαλάει. Για να είμαστε ξεκαθαρισμένοι. Ο Sky λίγο τα χαλάει γιατί κάνει κριτική, εγώ τα λέω όλα. Οι υπόλοιποι. Ναι, γιατί θέλουν οι άλλοι εκδότες να τελειώσουν τον Αλαφούζο. Από ό,τι φαίνεται. Να τον τελειώσουν. Και να τον τελειώσουν. Από ό,τι φαίνεται. Έτσι τι κουνά το κεφάλι σου στο χέρι σου. Για λέγε, παιδί μου. Τίποτα, πάμε παρακάτω. Τώρα. Όχι, πάμε παρακάτω. Παρακάτω. Όταν κουνά το χέρι σου σε συναδέλφου, στον κύριο Βλάκο, σε μένα, όχι, θα λες τι δεν θα πει. Έχει άλλη άποψη. Εντάξει. Θα την ακούσω θέλω. Δεν πειράζει. Κάτσε ρε Βλάκο, πώς δεν πειράζει. Την πήρες. Πάμε παρακάτω. Δεν το κάνουμε παρακάτω. Θα του κάνουμε. Του μισθού στον κρόταφο, δεν πας ειρωνεύεται. Κάνει και έτσι όπου κάνει. Δεν πειράζει. Α, κάνει και έτσι. Νομίζω ότι υποτιμάται, αφού θέλετε να σας το πω, την νοημοσύνη του κόσμου. Γιατί ο κόσμος έχει πλέον χειραφετηθεί. Επειδή είπατε, κυρία Στάμου, κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σοβαρό, αλλά πιστεύω ότι ο κόσμος πια όλο και λιγότερο επηρεάζεται από τα μέσα ενημερώσεως. Είτε είναι τηλεοράσεις, είτε είναι εφημερίδες, γι' αυτό καταραίουν οι κυκλοφορίες, γι' αυτό δεν έχουν την δύναμη που είχαν παλαιότερα, γι' αυτό τα δελτία ειδήσεων των τηλεοράσεων έχουν βουλιάξει από πλευράς απόλυτων αριθμών, γι' αυτό ο κύριος Λαζόπουλος είναι τελειωμένος, γιατί ο κύριος Λαζόπουλος κάποτε, συγγνώμη, ο κύριος Λαζόπουλος κάποτε τον έβλεπαν 2 εκατομμύρια άνθρωποι. Τώρα δεν πάνε ούτε 1000 στο θέατρο. Λοιπόν. Ο κόσμος πια δεν επηρεάζεται. Αδειάζουν τα γερμανικά κέντρα προσφύγων, διότι από τον Απρίλιο κόβεται το επίδομα των 1.200 ευρώ μηνιαίως που έδινε η Γερμανία στα δύο άτομα, το κόβουν οριστικά, με συνέπεια λέει να δέχονται ευκολότερα το εισιτήριο της επιστροφής. Φεύγουν δηλαδή, γυρίζουν πίσω. Δεν έχει τζάμπα φάει εκεί. Το κόψανε. Μόνο στην Ελλάδα έχει τζάμπα φάει. Και πού επιστρέφουν, κύριε Βελόπουλο, γιατί δεν το λέτε. Στις χώρες τους. Αυτό που λες, Κυριακό. Αφγανιστάν, Πακιστάν, Μπαγκλαντές. Κυριακό, μου έχει κάνει τρομερή εντύπωση. Έχει τελειώσει ο πόλεμος στη Συρία. Έχει τελειώσει. Γιατί δεν γυρίζει κανένα πίσω. Δεν γυρίζει κανένα πίσω. Μα δεν είναι Σύριοι. Εσύ το έλεγα και δεν πιστεύει, Γιώργο. Σκοτωνόμαστε, σου έλεγα δεν είναι Σύριοι. Δεν του θέλουν αυτοί που είναι κάτω. Σου λέω εγώ τώρα, δεν είναι πλάκα αυτό. Πολλοί δηλαδή από. Μα είναι προδότες αυτοί που φύγανε. Τους θεωρούν προδότες. Μα είναι τζιχαντιστές και άισι περισσότερο. Τους θεωρούν προδότες. Μα είναι προδότες. Εμείς μείναμε να πολεμήσουμε, εσείς φύγατε, άρα κάτσετε εκεί που είστε. Άρα, αλλά το 70% είναι Σύριοι και Αφγανοί, κύριε. Και στην ερώτηση του Γιώργου. Πάμε στο επόμενο θέμα, στο σοβαρά. Θέλω να κάνω μια ιστορική αναδρομή στο θέμα των Σκοπίων για να πλύνω λίγο τον εγκέφαλο από το. Όχι το ενόπνευμα. Όλων των πολιτικών. Να μην μιλήσω για συγκεκριμένους πολιτικούς που πίνουν λίγο παραπάνω, αλλά εν πάση περιπτώσει, επειδή πίνουν πολλοί από αυτούς. Γιουνκέρ. Να. Παρακαλώ. Το Γιουνκέρ, λέω. Ο Γιουνκέρ δεν πίνει. Την μπάλα στην εξέδρα κατευθείαν. Ξέφυγε από το κόκκινο χαλί. Την μπάλα στην εξέδρα. Στην έφερε ο δίπλα σου. Την μπάλα στην εξέδρα. Μην εκτίθεσαι. Για να δούμε λοιπόν το βίντεο τώρα και θα καταλάβετε τι εννοώ. Βίντεο. Την απόφαση μετά την απομάκρυνση του κυρίου Σαμαρά να εμείνομαι εις την πολιτική αυτή την απόλυτον στο θέμα του ονόματος, την πήραμε ομόφωνα. Και το πακέτο Πινέιρο, για να θυμηθώ την παλιά ορολογία, ή αν θέλετε τα μέτρα αποκαταστάσεως εμπιστοσύνης, όπως τα λέμε σήμερα, συνοδεύουν την λύση και αποτελούν ίσως το πιο ουσιαστικό σημείο της λύσης ή εν πάση περιπτώσει εξίσου ουσιαστικό με το όνομα. Και να προσθέσουμε και μια συζήτηση για το όνομα. Εγώ δέχομαι συζήτηση για μεικτή ονομασία. Το είπα καθαρά. Το ξαναλέω και πάλι. Δηλαδή, εσείς θα δεχόσαστε μια ονομασία του τύπου Νέα Μακεδονία. Ενδεχομένως, Σλαβομακεδονία είχα πει εγώ. Νέα Μακεδονία, κύριε Πρόεδρε. Δεχόμαστε, δεν θα προχωρήσουμε. Είναι
εμπερικός λογαριασμός με την έννοια ότι η παλιά ήταν η ολόκληρη και η νέα είναι ακόμα. Το Μακεδονία δέχεστε, ένα όνομα. Εμείς έχουμε την γραμμή που είχαμε στο Βουκουρέστι, γεωγραφικός προσδιορισμός, έργα όμνες, για όλες τις χρήσεις. Λύση σύνθετης ονομασίας με γεωγραφικό προσδιορισμό για όλες τις χρήσεις. Νομίζουμε και έχουμε στοιχεία ότι με αυτή την προσδοκία και την ελπίδα παίξανε βρώμικο παιχνίδι και οργανώσανε το πέρασμά τους στη Μακεδονία. Είναι ναι να βρούμε σύνθετο όνομα για τη Μακεδονία, The next meeting of the two prime ministers of Greece and Macedonia will be done in Salonika. Πρέπει να πούμε στον ελληνικό λαό την αλήθεια για το Σκοπιανό. Άμα λέμε δεν θα τους δώσουμε το όνομα, έως πού μπορεί να τραβήξει αυτή η ιστορία. Πιέζουν οι Ευρωπαίοι, πιέζουν οι Αμερικανοί. Έχει αναγνωριστεί από 136 κράτη με το όνομα Μακεδονία. Είναι πολύ εύκολο να πω κι εγώ δεν θα δώσουμε το όνομα για να είμαι ευχάριστο. Αλλά πόσο σοβαρός θα είμαι. Λοιπόν, πρέπει να μιλήσουμε στο λαό ότι μοιραίος θα γίνει ένας συμβιβασμός. Ο κύριος Γκλικόροφ ρωτήθηκε αν θεωρεί το λαό του απόγονο του Μεγάλου Αλεξάνδρου και σε μια μοναδική κρίση ειλικρίνειας απάντησε. Και μετά τον ανατινάξανε. Θα πω όμως το εξής, το συγγνώμη. Ειδικά για το Λεβέντη και τον Καμένο. Δεν ντρέπεστε λίγο εσείς? Λίγη ντροπή, λίγη. Λίγη πολιτική ντροπή δεν έχετε, κύριε Λεβέντη. Λίγη, ρε παιδιά. Προσπαθούν να σωθούν πολιτικά, ρε Κυριακό. Ρε Σιγιώργο, δεν υπάρχει όλα στην πολιτική. Ας πάει σπίτι σου, παιδιά. Πόσο χρόνο είναι ο Λεβέντης? Θέλω να συνεχίσω. Όχι, αυτό είναι το θέμα μας. Σκόπια. Θέλω να συνεχίσω από εκεί που το άφησε ο Ανδρέας προηγουμένως για το θέμα των εκλογών. Στην αρχή του δελτίου έδειξε στον κύριο Καμένο να υπόσχεται τα πάντα στο ελληνικό λαό σε οικονομικό επίπεδο. Ναι. Το οποίο τώρα ο κύριος Καμένος, ως συγκυβερνήτης, έχει εξοντώσει τους Έλληνες με τα μέτρα. Άρα, άσαμε να το τελειώσω όμως. Όχι, δεν κάτι μου λέει ο κύριος Γιώργης. Τι με νοιάζει τι σου λέει ο Γιώργης? Όχι, εμένα με νοιάζει, κύριε Γιώργο. Μου χαλάσω όμως τη ροή τη. Ναι, αλλά μιλάμε για το Σκοπιανό και μου το πας στα οικονομικά. Δεν το πάω στα οικονομικά, κύριε Ακόμα. Άσε με να το πω να καταλάβει το πα στα οικονομικά. Πήγαινε Αθήνα μέσω Γιάννη. Άρα λοιπόν, πολιτικά ο κύριος Καμένος είναι τελειωμένος σε οικονομικό επίπεδο. Δεν μπορεί να βγει στον ελληνικό λαό να πει ότι σας έλεγα προεκλογικά το έκανα σαν κυβερνήτης. Το μόνο που μπορεί να τον σώσει να πάρει ένα 3% να μπει στη Βουλή, να είναι πάλι πατερίτσα του κυρίου Τσίπρα σε ό,τι σχέδια έχει ο κύριος Τσίπρας μελλοντικά μετά τις εκλογές, είναι το μακεδονικό. Γι' αυτό κάνει το μακεδονομάχο. Αλλά ο κύριος Καμένος έχει υπογράψει και έχει στηρίξει τον Καραμαλή και τον Μητσοτάκη στην απόφαση για σύνθετη ονομασία μαζί με Μακεδονία. 8-9. Θέλω να πω όμως κάτι. 2008-9. Σήμερα τα Σκόπια έχουν ονομασία. Λέγεται πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας. Όποιος έχει Νόβα ή άλλο κανάλι και ανοίξει το Travel, ένα διεθνές κανάλι, παντού υπάρχει η λέξη Μακεδονία. Άρα, εάν δώσεις ένα σύνθετο όνομα, Νέα Μακεδονία, Πράσινη Μακεδονία, Κόκκινη Μακεδονία, Κίτρινη Μακεδονία, αυτοί θα λένε Μακεδονία. Εμείς λεγόμαστε Μακεδονία. Τελείως. Άρα λοιπόν, όποιος είναι Έλληνας πολιτικός υπέρ της σύνθετης ονομασίας, για μένα ξεπουλάει την ψυχή, τις ρίζες της Ελλάδος. Διότι ένας λαός μπορεί να επιβιώσει μόνο αν έχει ρίζες, αν τιμά την ιστορία του, αν έχει ψυχή. Πολύ σωστό. Πολύ σωστό. Τίποτα άλλο. Κυρία Στάμου, το σχόλιο σας, να πω το εξής. Το είχα πει το μεσημέρι και κάποιοι μου είπαν την ακρότητα. Θα το πω στην Καψαβέλη να ακούσει. Για μένα η λύση για τη Μακεδονία είναι σύνορα με τη Σερβία. Όποιος θέλει καταλαβαίνει. Ναι, κυρία Στάμου. Είναι κάποια θέματα που νομίζω ότι είναι πάνω από κάθε κομματική ιδιοτέλεια. Την ομόδοξη Σερβία, συγγνώμη. Την ομόδοξη, ορθόδοξη Σερβία, ναι. Είναι λοιπόν κάποια θέματα που είναι πάνω από κάθε ιδιοτέλεια κομματική, από κάθε συμφέρον κομματικό ή από κάθε σκοπιμότητα επιβίωσης για κάποιο έτος ή για κάποια έτη παραπάνω. Ένα τέτοιο θέμα πρέπει να σκεπάσει όλα τα ζητήματα, τα εσωκομματικά ή τα συμφέροντα τέλος πάντων, και να υπάρχει μια κοινή πορεία. Γιατί ακριβώς όπως είπε ο κ. Βλάχος,
ρίζες ελληνικές. Αν δεν υπάρχει ενιαία, η ρίζα να είναι ενιαία, θα έχουμε σοβαρό πρόβλημα αργότερα. Κύριε Καψαβέλη μου. Για να συνεχίσω να πάρω το νήμα από εκεί που είπε ο Γιώργος και η κυρία Στάμου. Εγώ έκανα και την εκτίμηση στην αρχή ότι μπορεί να πάμε σε εκλογές από αυτό το θέμα, διότι σε αυτό που λέει ο Γιώργος έχει δίκιο για τον Καμένο. Απ' την άλλη πλευρά βλέπουμε ότι πλέον σταθερά η Νέα Δημοκρατία λέει, τουλάχιστον η Νέα Δημοκρατία, αντιπολιτεύση, ακριβώς, για να βγει από την παγίδα της, λέει ότι εγώ για να συνενέσω σε οποιαδήποτε λύση για το Σκοπιανό πρέπει να έχουν ψηφίσει και οι δυο, ΣΥΡΙΖΑ Καμένος. Άρα λοιπόν λέει, οχυρώνεται πίσω από αυτό γιατί έχει εσωτερικά προβλήματα η Νέα Δημοκρατία. Κυροφυλακτεί ο κύριος Σαμαράς, δεν το λέει κανείς σας αυτό. Και άλλοι. Μην με νοιάζει ο Σαμαράς. Λέω το ρεπορτάζ. Όχι, είπε κάτι για τη Σερβία. Το ξέρω προσωπικά. Το είχε πει και ο Σαμαράς τον 91. Το ξέρω προσωπικά. Στη συνάντησή του με τον Μιλόσεβιτς. Όχι, δεν ήταν έτσι. Στη συνάντηση με τον Αρκάν Μιλόσεβιτς Μητσοτάκη, ο Σαμαράς ήταν εκτός. Ξέρω ότι σου λέει στο γραφείο είχα φίλο μέσα. Ναι, ήταν τώρα. Αστυνομικός ήταν φίλος. Μην γυρίσουμε εκεί γιατί ο κόσμος δεν τα ξέρει. Θα χάσει το. Λοιπόν, λέω λοιπόν ότι η Νέα Δημοκρατία για να φύγει από τη δύσκολη θέση λέει. Τον μπαλάκι πίσω, αν δεν συμφωνήσετε εσείς, δεν συμφωνούμε κι εμείς. Επομένως, έχουμε έναν Καμένο, αγαπητοί φίλοι, Καμένος. Που είναι σε αυτή, πολιτικά Καμένος, που είναι σε αυτή τη γραμμή, πολύ σωστά πιστεύω, απολύτως ότι έχει δίκιο ο Γιώργος Βλάχος. Έχουμε και πολιτικά μια νέα. Πολιτικά Καμένος, ο Καμένος είπαμε. Ναι, ναι. Μήπως ο κύριος Καμένος διαφωνεί, λέω γι' αυτό. Θα μας τα πει μετά με την ησυχία του. Μετά, λοιπόν, από την άλλη πλευρά, έχουμε ένα Μητσοτάκη, κύριο Μητσοτάκη, που θέλει να ψηφίσει τη σύνθετη ονομασία, αλλά το κόμμα του, ο Καραμαλής. Ας τον Καραμαλή. Παιδίδια, δεν τον αφήνω, θα επανέλθουμε. Ας τον Καραμαλή, απ' έξω τον... γιατί ξυφωνήσει το 8 και το 9. Με, το παραμυθάκι του Βουκουρεστή. Αλλά τώρα πάνε. Τα λιβανιστήρια του Καραμαλή. Ναι, αλλά τώρα πάνε να γράψει υποθήκη για το μέλλον και αυτό. Δεν είναι μόνο αυτά που δείξατε, κύριε Βελόπουλο, είναι και ο Καραμαλής που έχει κάνει κολλή. Σούκο, μην βιάζει. Έχουμε λοιπόν Καραμαλή Σαμαρά από την άλλη πλευρά. Άρα είναι η Νέα Δημοκρατία και αυτή σε φυγόκεντρη κατάσταση. Επομένως, οδηγούμεθα σε αδιέξοδο. Το αδιέξοδο ή θα το υπερβούν με κάποιο τρόπο όλοι μαζί, θα πάνε σε εκλογές και θα λύσει το πρόβλημα. Ή δημοψήφισμα. Κατά τη γνώμη μου, οι εκλογές είναι πιθανότερες. Ή δημοψήφισμα. Σε αυτή την περίπτωση. Όχι, γιατί θα το χάσουν. Θα το χάσουν. Θα το χάσουν. Και δεν θα το κάνουν κολλή. Έλα, Γιώργο, δεν γίνονται αυτά. Πάμε στον κύριο Χαμένο. Βεβαίω θα το χάσουν και θα δικαιολογηθούν στι ΗΠΑ ότι εμεί δεν μπορούμε να το κάνουμε. Δεν είναι δύσκολο. Πάμε στον κύριο Γραμμένο. Παιδιά, βοηθήστε με λίγο. Κύριε Γραμμένο. Δεν πειράζει. Α γελάσουμε. Δεν πουλάμε ούτε διαπραγματευόμαστε το όνομα Μακεδονία και σταματώ εδώ. Το Γενικό Κουμάντο στα Βαλκάνια θα πρέπει να το έχουν οι Έλληνες. Εγώ είμαι αυτή τη άποψη. Σωστό αυτό. Η χώρα μας. Ήμασταν ισχυρότεροι. Έτσι, μπράβο κύριε Βελόπουλε. Κανείς λοιπόν δεν έχει το δικαίωμα να ψηφίσει, κύριε Βελόπουλε. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, δικαίωμα να αποφασίσει, προσωπική μου άποψη, είναι μόνο ο κυρίαρχος λαός. Συμφωνείς με τον Καμένο, λοιπόν. Στον οποίο θα σας πω, όχι, δεν συμφωνώ με κανένα Καμένο. Για δημοψήφισμα, λέει. Κύριε Βελόπουλε, ακούστε με λίγο. Όχι, δεν με διαφέρει, δεν μακριά από μένα, ο Σγουρίδης, ο Πασόκος, ο πρώην, μαζί με τον Καμένο, τα ίδια λένε. Μακριά, ακούστε με λίγο. Επειδή εκεί το πάνε, δικαίωμα να αποφασίσει δεν έχει η μειοψηφία του τόπου, ούτε αυτή η ρεμπεσχέδεση πολιτική. Δεν μπορεί λοιπόν η πολιτική αυτή με ο μικρογιώτα να πάρουν απόφαση για το τι μέλη γενέστε, για το όνομα και για τα εδάφη της Μακεδονίας. Εγώ λοιπόν το μόνο που έχω να πω είναι το εξής. Ο ανθεληνισμός που διέπει μια συγκεκριμένη ομάδα πολιτικών εντός του κοινοβουλίου δεν τους επιτρέπει να αποφασίζουν για το μέλλον του τόπου, για την εδαφική ακεραιότητα του τόπου. Και εδώ σταματάω, κύριε Βελόπουλε. Θέλω να προσθέσω κάτι σε αυτό. Ναι, να προσθέσεις. Επειδή διακινήθηκε από τον κύριο Καμένο, κυρίως από τον κύριο Καμένο, ένα σωσίβιο πολιτικό, κάνοντας πρόταση για Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών. Δηλαδή ο κύριος Καμένος, ο κύριος Πάνος Καμένος, ο αρχηγός των ΑΝΕΛ, λέει να γίνει Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών. Ναι. Αλλά ο κύριος Καμένος, σε ένα χρόνο, μπορεί να μην είναι καν στη Βουλή. Ούτε ο κύριος Λεβέντης, ούτε ο κύριος Θοδωράκης, ούτε η κυρία Φόφη Γεννηματά, ούτε κανένας. Είναι όλοι στην κατιούσα. Είναι προς τα κάτω. Άπαντες. Δηλαδή, πλήρως την γεννηματά που φαίνεται ότι θα μαζευτούν. Καλά, εντάξει. Την γεννηματά που ο Βαρδινογιάννης την ψηφίζει. Λοιπόν, θα μαζευτούν λοιπόν κάτι πολιτικοί αρχηγοί, τους οποίους δεν θέλει ο ελληνικός λαός για να παραχαράξουν και να χαρίσουν την ελληνική ιστορία. Έχουν αυτό το δικαίωμα. Και εδώ
θέλω να το ξαναπώ, να ακουστεί δυνατά, είναι η τεράστια ευθύνη απέναντι στην ιστορία και στον ελληνικό λαό του κυρίου Προκόπη Παυλόπουλου, που ξεπούλησε την Ελλάδα με τον Ερντογάν, δεν έχει το δικαίωμα να ξαναξεπουλήσει την Ελλάδα με το Μακεδονικό. Αυτά προς το παρόν. Βοήθησε με λίγο, Βασίλη μου, θέλω να μου δώσει το έκτο θέμα σε αλβανική ιστοσελίδα, αλβανική όχι ελληνική, στα ελληνικά έχει οδηγίες για το πώς μπορείτε να πάρετε άδεια παραμονής και ηθαγένεια στην Ελλάδα. Σε αλβανική παρακαλώ. Για να το δούμε λίγο, είναι αυτό το έγγραφο, το βρήκαμε στο Voice News. Σου δίνει δηλαδή, ακούστε τώρα όμως, για ανθρωπιστικούς λόγους στη διαδικασία πολιτογράφησης. Θα ήθελα τα φώτα σας, κυρία Στάμου. Ανθρωπιστικοί λόγοι, ας πούμε, ποιοι είναι, αν είμαι ομοφυλόφιλος, για τις μουσουλμανικές χώρες. Να υπάρχουν δεσμοί με τη χώρα, να υπάρχει λόγοι υγείας υποτίθεται, αδυναμία στη χώρα που είσαι, να πας στη χώρα που κατάγεσαι. Τέτοιοι λόγοι είναι συνήθως. Εγώ ξέρω ότι είναι και η ομοφυλοφιλία για τις μουσουλμανικές χώρες, επειδή εκεί οι ομοφυλόφιλοι διώκονται. Ανθρωπιστικός λόγος θεωρείται. Υπάγεται γι' αυτό βεβαίως. Τα λέμε όλα, κύριε Στάμου. Τα ξέρετε καλά καλύτερα από εμένα. Δεν τα λέω εγώ όμως. Όπως επίσης και ακόμα ένας λόγος. Όσα παιδάκια είναι μόνα στην Ελλάδα, έχουν το δικαίωμα να έρθουν και οι γονείς τους εδώ για να συνεννοηθούν. Για οικογενειακή επανένωση. Τα ασυλλόδευτα εννοείς. Ναι. Πώς ήταν αυτά εδώ. Ναι, αυτό τα ασυλλόδευτα εννοείς. Πώς ήταν μόνο τους κολυμπώντας. Πεντάχρονα παιδάκι, εξάχρονα. Κύριε Βελόπουλο, θέλω να πω κάτι. Ερώτηση κάνω, παιδιά. Εξάχρονα παιδάκι, πώς ήταν ασυλλόδευτο στην Ελλάδα. Έτσι, μπράβο. Αν αφήσετε ένα παιδάκι στην Ομόνια εξάχρονο ή σε μια πόλη της Ελλάδας, θα χαθεί. Αυτό πώς ήρθε από το Αφγανιστάν μέχρι τη Λέσβο, μέχρι την ΚΟ, μέχρι τη Χίο. Καταλάβετε τι σας λέμε, ρε παιδιά. Αυτό και μόνο σας δείχνει, οργανωμένο σχέδιο είναι. Ακριβώς, ακριβώς. Μια παρουσία σήμερα άκουσα αυτό το ασυνόδευτο παιδάκι. Και έλεγε η αντιστράτηγος, η κυρία Τσιριγότη, ότι πηγαίνω σε πολλούς καταβλισμούς και βλέπω τα μικρά που έρχονται στα πόδια μου και αγκαλιάζω τα πόδια μου. Ωστόσο, δεν ανέφερε, κυρία Τσιριγότη, σήμερα ότι πολλά χιλιάδες Ελληνόπουλα, αν πήγαιναν στα σπίτια που δεν έχουν να φάνε, θα πήγαιναν και αυτά στα πόδια και θα πέφτανε και θα ζητούσαν ένα κομμάτι ψωμί. Αυτό που θέλω να πω, κύριε Βελόπουλο, είναι το εξής, το ξέχασα πριν. Αφορά το όνομα Μακεδονία, δεν αφορά μόνο τους Βορειοελλαδίτες Έλληνες, συνέλληνες. Αφορά το σύνολο του ελληνισμού. Σε όλο τον κόσμο, από άκρη σε άκρη, καταλάβατε. Και γι' αυτό το λόγο, αγαπητοί Βορειοελλαδίτες Θεσσαλονικής, την επόμενη τετραετία, πενταετία, αυτό το μπουτάρι τον Ανθέληνα θα πρέπει να το μαυρίσετε. Να του ρίξετε μαύρο να γίνει αράπης. Γιατί όπως είπε ο Βλάχος θες, και θα συμφωνήσω γιατί τελειώνει ο χρόνος από ό,τι βλέπω για το πρώτο μέρος, η κλίση μπουτάρι προς τον Πρωθυπουργό των Σκοπίων. Δεν έγινε γιατί ο Μπουτάρης είπε να κουμπουτάρει. Δεν υπήρχε κλίση. Αρχικά ήταν να πάει ο Μπουτάρης εκεί. Ήταν να πάει πρώτα αυτός. Ξαφνικά έγινε η μετάλλαξη, μετάβαση και η στροφή. Κάποιος του είπε. Έτσι. Κάποιοι του είπαν. Κάτι του είπαν. Κάτι του σφύριξαν. Το άκουσε και τον καλεί στη Θεσσαλονίκη. Και ρωτώ εγώ. Το είπε εσύ και δεν το είπε στο δελτίο. Αν γίνει κάτι κουφιά όταν τα ακούει με τον τύπο αυτόν, τι μπορεί να συμβεί στα Βαλκάνια, ξέρετε. Ό,τι έγινε στον πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Με τον πρίγκιπα Αλέξανδρο, κύριε. Κύριε Βελόπουλο, είναι εθνικά. Στη Σερβία, στο Βελιγράδι. Γιατί δεν λέτε κάποιο και δεν λέτε όνομα τεπώνυμα. Μα δεν ξέρω, παιδί μου, δεν μπορεί να κουτάει. Επειδή έπινε κάποια παλιά λίγο παραπάνω. Ή... Γιατί, Κυριακό, με συγχωρείς πάρα πολύ. Βεβαίως, 2-24 ώρα αφότου συναντήθηκε ο κύριο Τσίπρα με τον κύριο Τραμπ, ξεδιπλώθηκε όλη αυτή η στρατηγική. Για Σκοπιανό, Αλβανία, Τουρκία, Αιγαίο, Κύπρο, Θράκη. Δεν είναι έτσι ακριβώς. Εντάξει, εγώ έτσι το αντιλαμβάνομαι. Από τη στιγμή που το Βελιγράδι έκανε συμφωνία με τη Μόσχα για να στήσει βάσεις ρωσικές στη Ρωσία, ναι, πριν ένα μήνα, μισό λεπτό, ναι, και να πάει η Σερβία προς την πλευρά της, ναι, Ρωσίας, βιάζονται οι Αμερικανοί να σύρουν την Ελλάδα, τα Σκόπια, την Αλβανία. Να σου πω εγώ, δεν έχει σχέση με τον Τραμπ. Αλλά με τη Ρωσία έχει. Γιατί η Ρωσία επιχειρεί να πείσει ομόδοξα κράτη, ναι, ότι η Αμερική θα σπουλήσει πολύ πιο εύκολα από ό,τι φαντάζεστε. Σωστά. Πήθη, κύριε, έτσι, πήθη, σωστά. Παρακαλώ. Ναι, ναι. Άρα λοιπόν, εμείς λάθος σειρώμαστε πίσω από τις αμερικανικές εντολές. Αυτό σας λέω. Λοιπόν, δεν λέτε αυτό κάτι διαφορετικό. Δεν σας λέω λοιπόν ότι ο υποβολέας όλων αυτών που λέτε. Ο εντολέας, κύριε. Ο συντονιστής. Πείτε τον όπως θέλετε. Ο συντονιστής λέγεται Ντόναλντ Τραμπ. Τελεία. Λέγεται Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Κατεστημένο διπλωματικό της Αμερικής. Ο Τραμπ τώρα, αν ρωτήσεις, άκουσε με λίγο. Επειδή Αμερική, εγώ έχω πάει. Έχεις πάει από την Αμερική. Έχω πάει 7 φορές. Άκουσε με λίγο. Τόσο πολλές, όχι. Έχω πάει 7 φορές. Άκουσε με λίγο. Ρωτάς αξιωματούχους State Department, γιατί με κάλεσαν ως βουλευτή μια φορά, η Αχέπανς, πήγα και εγώ εκεί. Και δεν ήξερε πού είναι η Ελλάδα.
Ωραία. Ο αξιωματούχος State Department έλεγε για Greece, αλλά δεν ήξερε που είναι η Ελλάδα. Αυτό που μου λέτε, κύριε είναι η απόδειξη αυτού που σου λέω. Ότι έχεις ανίκανους πολιτικούς να διακυβεύεις τον τόπο σου και να κάνουν την Ελλάδα γνωστή παντού. Άλλο να μου πεις. Να μου πεις ότι υπερβαίνει τους προέδρους. Σε λίγο σου. Το Imperium της Αμερικής, να το καταλάβω. Μα αυτό σου λέει, το βαθύ κράτος. Πάμε στο διάλειμμα σε λίγο. Έχω στο Βλάχο ένα βίντεο αφιερωμένο σε αυτό. Θα τον κάνει. Να μην σας πω εγώ τι θα τον κάνει. Πύραυλο. Σε λίγο. Το υποσχέθηκα, μου το έστειλαν φίλος εντός εισαγωγικών ή εκτός εισαγωγικών και θα το δείξω. Θέλω να δείξετε, φίλες και φίλοι, να δείξουμε, κύριε Γιώτη, το τρίτο θέμα, το δεύτερο βίντεο. Είναι ο φίλος του κυρίου Γιώργου Βλάχου, ο προστατευόμενος των μέσων ενημερώσεως. Με κάθε τρόπο το προστατεύουν συνεχώς, ειδικά τους τελευταίους μήνες. Μπορούμε να το δούμε το βίντεο. Ποιος είναι αυτός? Sabah ilk olarak Anıtkabir'i ziyaret etti. Karamanlis, Anıtkabir'de Atatürk'ün mozolesine çelenk koyarak saygı duruşunda bulundu. Anıtkabir özel defterini de imzalayan Karamanlis deftere, Kemal Atatürk ve Eleftherios Venizelos, geçmişin çatışma ve trajedilerinin, iki halkın yararına olacak daha iyi bir barış ve işbirliği geleceğinin inşası çabalarına engel olmasına izin vermeyecek siyasi cesaret duruldu. Yunanistan Başbakanı'nın Anıtkabir'e yaptığı ziyaret kadar iki başbakanın ortak basın toplantısında verdiği barış mesajları da tarihi nitelikteydi. İki liderin fotoğrafını çekmek için birbirleriyle yarışan gazetecilere başbakanın söyledi. Λοιπόν, καταλάβανε κύριε Κιωτίν. Άκουσαν τις δύο λέξεις κλειδιά. Κεμάλ Ατατούρκ και Καραμαλής. Όχι. Πήγε και κατέθεσε στεφάνι στο σφαγείο των Ελλήνων. Αυτός, ο Γιώργος Παπανδρέου και πολλοί άλλοι σε κι αυτούς. Αλλά αυτό, επειδή μιλάμε για. Κύριε, πώς το πείτε, κύριε εσείς. Ο εθνικόφρονας και τα λοιπά, έτσι. Να τα δείχνουμε για να καταλαβαίνόμαστε. Γιατί κάποιοι νομίζουν ότι εδώ έχουν ασυλία ορισμένοι. Δεν έχει κανένας ασυλία στο ανατρεπτικό δελτίο. Κανείς τους. Κανείς τους. Κάποιος απέλη σχόλιο. Είπα και πριν. Κουμπαριά, δεν ήταν και κουμπαριά. Είπα και πριν ότι. Πριν με διακόψεις, γιατί μου είπες θα δούμε κάτι για τον κύριο Καραμαλή. Ότι αυτή τη στιγμή στη Νέα Δημοκρατία. Πάνω στις πλάτες του εθνικού θέματος, του μακεδονικού, προσπαθούν όλοι οι βαρόνοι, παλιοί και νέοι, αρχηγοί, πρώην, πρωθυπουργοί, νυν κλπ. Κλπ. Να σχεδιάσουν τις επόμενες πολιτικές κινήσεις τους. Yeah. Οι μισοί περιμένουν το Μητσοτάκη στη γωνία, ο Μητσοτάκης βρίσκεται σε παγίδα και αδιέξοδο, ο Καραμαλής έχει και αυτός πρόβλημα, διότι το 2008 ήταν εκείνος ο οποίος ήταν πρωθυπουργός με την κυρία Μπακογιάννη, υπουργό εξωτερικών, και πέρασαν την. Και ο Καμένος μαζί. Της ήρθε την ονομασία. Ναι, αλλά αυτή ήταν ο πρωθυπουργός και υπουργός. Γιατί ο Καμένος είπε όχι τότε. Όχι, ήταν δεύτερη. Να σου υπενθυμίσω κάτι που ο κόσμος μπορεί να ξεχάσει. Ήταν βουλευτές, υπουργοί. Να σου υπενθυμίσω κάτι. Εννοώ ότι δεν ήταν πρωθυπουργός. Ακόμη και στο κόμμα με το οποίο συνεργαζόμουν στο λαό και ήμουν εισηγητής τότε και ομιλητής, οι βουλευτές που σήμερα γίνανε υπουργοί αργότερα της Νέας Δημοκρατίας απουσίαζαν από συγκεκριμένη ομιλία για το μακεδονικό. Σύμφωνο. Και ούρλιαζα. Ο Βορύδης και ο Γεωργιάδης εννοείς. Και όλοι και πολλοί άλλοι. Ήταν μόνο ο Μαρκάκης, αν θυμάμαι καλά. Ποιος άλλος ήταν από πίσω. Ο Ξανακόπουλος, αν θυμάμαι καλά. Δεν είμαι σίγουρος. Αλλά ήταν τρεις θέσεις παραπάνω. Όλοι είχαν αγγίσει. Κυριάκο, λες εσύ για το λαό. Εγώ θα σου πω ότι ήταν βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας ο Αντώνης Σαμαράς, ο οποίος είχε πρωτοστατήσει τότε στα γνωστά. Και είναι αυτός ο οποίος προχθές μας είπε, υπενικτικά, ότι δεν πρέπει να διαπραγματευτούμε τα διαπραγμάτευτα. Και το 8 ήταν ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Άρα και ο κύριος Καραμαλής, για τον οποίο τώρα είναι συζήτηση εδώ πέρα, είναι εκείνος ο οποίος προχώρησε, κάτι με μπορεί να κάνει σωστά, αλλά λέμε τώρα τα γεγονότα, τη σύνθετη ονομασία, και είναι αυτός ο οποίος τώρα προσπαθεί να βρει τις ισορροπίες, ούτως ώστε να καλύψει και τους βουλευτές της Βόρειας Ελλάδας, που είναι κυρίως καραμαλικοί, και έχουν τεράστιο πρόβλημα με την εκλογική. Εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί είναι καραμαλική βουλευτή, αφού ο Καραμαλής ποτέ δεν ήταν στη Θεσσαλονίκη. Ποτέ. Πρέπει να μας εξηγήσεις τότε. Τι ψυχανάλυση χρειαζόμαστε. Την περίφημη καραμαλική παράδοση της Βορειοελλάδος. Σου εξήγησα. Το όχι από τους. Χρειαζόμαστε ψυχανάλυση, σου είπα. Α, δεν τα ξέρω εγώ. Εμείς οι Βορειοελλάδες χρειάζεται μια ψυχανάλυση. Χρειαζόμαστε. Δεν μπορεί κάποιος. Δεν ήταν εθνάρχης ο Καραμαλής. Καλά. Η μόνη χώρα που έχει τόσους πολλούς εθνάρχες και τόσες εθνικές τραγωδίες ταυτόχρονα είναι η Ελλάδα. Εθνάρχης εννοείς αυτόν που άφησε ελεύθερο τον σφαγέα των Εβραίων. Τον Μερτέν. Ναι, αυτόν. Για την Κύπρο, δεν ξέχασες. Όχι, όχι.
Άλλο λέω. Εθνάρχης είναι αυτός που απελευθέρωσε τον Ναζί, ο οποίος έσφαξε τους Εβραίους της Θεσσαλονίκης. Εθνάρχη δεν τον πολιτογραφήσατε όλοι. Ποιος, κύριε? Επειδή μου λέω, λέω τώρα. Είναι τα παπαγαλάκια της ιστορίας. Λοιπόν, πάμε στα επόμενα, γιατί σήμερα κάνανε πάρτι οι Τούρκοι. Δεν ξέρω αν το μάθατε. Ακούστε, φίλες και φίλοι. Γεωτρύπανο νορβηγικό, το οποίο το εκμίσθωσε η Τουρκία. Και είναι Ευρωπαϊκή Ένωση η χώρα. Έτσι. Η Νορβηγία είναι Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν είναι Ευρωζώνη, αλλά είναι Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι Ευρωπαίοι άνθρωποι. Είναι φίλοι μας. Εταιρεία δεν είναι. Περίμενε. Η κρατική της εταιρεία είναι. Κάνεις πάλι λάθος. Οι Νορβηγοί τα πετρέλαια και το φυσικό τους αέριο το έχουν σε κρατική εταιρεία με κρατικά ομόλογα. Άρα το γεωτρύπανο είναι σε κρατική εταιρεία. Ναι. Η εταιρεία αυτή είναι θυγατρική του κράτους. Αλλάζει τότε το θέμα. Δεν αλλάζει καθόλου, πίστεψε με. Φίλοι μας οι Νορβηγοί. Στέλνουν το γεωτρύπανό τους. Αλλάζει ότι μια ευρωπαϊκή χώρα εξυπηρετεί την Τουρκία σε βάρος άλλης ευρωπαϊκής χώρας. Και το γεωτρύπανο αυτό περνάει μαζί με πολεμικό στόλο. Από Εύβοια, Μυρτών, κάνει βόλτες, τριγυρνάει για να πάει στην Κύπρο. Καψαμπέλη μου, σχόλιο. Και για να πάει στο οικόπεδο 6. Και αφισβητεί τα δικαιώματα μιας ευρωπαϊκής χώρας όπως είναι η Κύπρος. Έτσι, μπράβο. Για πες μου, από ό,τι λένε βέβαια για να βάλει μπροστά αυτό θέλει χρόνο, αλλά δεν είναι εκεί το θέμα. Σημειολογία έχει. Ακριβώς, ακριβώς. Δείχνει αυτό που λέμε, νομίζω σε αυτό έχουμε συμφωνήσει όλοι παρά τις άλλες διαφωνίες μας, ότι μετά την επίσκεψη Ερντογάν στην Ελλάδα τα πράγματα θα χειροτέρευαν. Αυτό νομίζω ότι... Πετυχημένη ήταν η επίσκεψη όμως, κατά τον Κοτζιά, κατά τον Παπαυλόπουλο. Κατ' όλους αυτούς το πετυχημένο, Αντρέα μου. Θέλω να σχολιάσω από τον κύριο Χαλκιώτη, δεν το καλησπέρα σας. Θυμίζει, Κυριάκο, αυτή η ιστορία, αυτό το κλίμα, μου θυμίζει παραμονές της διάλυσης της Γιουγκοσλαβίας από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν έχουμε ομοιότητες με την Γιουγκοσλαβία. Δεν είμαστε το μοσαϊκό της Γιουγκοσλαβίας. Περίμενε και θα το δεις. Είμαστε μια χώρα με το 98%. Όχι, τι λες ρε μεγάλε. Έχουμε γεμίσει Αλβανούς, Πακιστανούς, Αφγανούς, Μπαγκλαδεσιανούς, Σύριους. 172 υπηκότητες πήραν το επίδομα και σε έχω μιλήσει το 98%. Δεν είμαστε το 98%. Δεν είμαστε δυστυχώς. Τεράστια απόκληση. Λιγοστεύουμε. Δραματικά. Όχ. Όχ, μόχ δεν έχει. Κύριε Χαλκιώτη μου. Θεωρώ ότι αυτές οι κινήσεις σίγουρα είναι σύνομες με το διεθνές δίκαιο. Απλά θεωρώ ότι πίσω από όλα αυτά υπάρχει τεράστια πολιτική σκοπιμότητα. Πάρα πολύ μεγάλη πολιτική σκοπιμότητα. Και αν το συνδέσουμε και με το προηγούμενο βίντεο, είναι κινήσεις, θεωρώ, λίγο χειρουργικές. Μία πίσω από την άλλη. Είναι σύνομες με το διεθνές δίκαιο. Αν δεν ήταν, θα πρέπει να είχαν σταματήσει. Το κάνανε στο φανικά, Γιώργο μου. Στο κάνει στο φανικά το θέμα, εγώ το κατάλαβα. Σαν να σου λέει, πρέπει να του βυθίσουμε. Τέλος. Άρα το θεωρεί η κυβέρνησή μας σύνομον. Έτσι. Κυρία είναι πλέον τα πάντα αμφισβητούμενα. Δεν υπάρχει σύνομο ημί. Βαλόμεθα από παντού. Βαλόμεθα ούτως ή άλλως χρόνια τώρα στο ιστορικό επίπεδο. Έχουμε έρθει τώρα και στην εξωτερική πολιτική και βαλόμεθα από παντού. Με συγχωρείς, λες να το βυθίσουμε. Όταν υπάρχουν πολιτικοί. Ένας το είπε, ο Ανδρέας. Όταν υπάρχουν. 87, ο Ανδρέας Ανδρέου. Όταν υπάρχουν πολιτικοί οι οποίοι τώρα πήραν το ελληνικό αντιαρκό. Λείπει ο άλλος που μου λέει συγγνώμη. Ήμουν στρατό τότε. Το μέα κόλπα το έχεις ξεχάσει του Παπανδρέου. Για Νταβός είναι αυτό. Για Τουρκία. Ναι, για Νταβός. Ναι, όχι, δεν κατάλαβα. Εγώ λέω το 87 που έγινε η ένταση. Όχι, επειδή βγήκε ο Παπανδρεϊκός τώρα. Δεν έχω βγει ο Παπανδρεϊκός. Ήμουν στρατό, βέβαια. Είχαμε εντολή στη Λίμνο. Πυροβολήστε ότι κινείται! Ο Κυριάκος είπε. Άλλο να πει. Συγγνώμη πάλι, Γιώργο. Ότι Μολονότι. Συγγνώμη, Μολονότι ήταν μεγάλη αντίπαλη ο Ανδρέας Παπανδρέου και ο Κωνσταντίνος Καραμαλής. Είχαν συμφωνήσει. Σε αυτά τα θέματα μπορούσαν να συμφωνήσουν. Ναι, είχαν συμφωνήσει, σου λέω. Ναι, λέω γενικώς σε αυτά τα θέματα. Είχαν συμφωνήσει, ναι, λέω. Ναι, λέω λοιπόν αυτό τουλάχιστον που θα έπρεπε να γίνεται και σήμερα. Είπε ο κύριος Βελόπουλος και υποψιάζομαι ότι σε πολλούς το μυαλό θα είναι. Ότι θα έπρεπε να αντιδράσει η Ελλάδα και να έχει ρίξει κάτι. Έτσι, ένα προειδοποιητικό ενδεχομένως και να βυθίσει αυτή την προκλητική φρεγάτα και μαζί αρμάδα της Τουρκίας. Όμως, πώς θα το κάνει μια χώρα στην οποία πολιτικοί πήραν το ελληνικό αντιαεροπορικό Άρτεμις, το οποίο θα έπρεπε να ήταν σε όλα τα νησιά μας και το ξεπούλησαν και το εξαφάνισαν. Πώς θα κάνουμε πόλεμο όταν ο κύριος Τσιπροκαμένο Καραμαλής σήμερα έχει υπογράψει να κλείσει το εργοστάσιο που φτιάχνει πυρομαχικά, όταν έχουν ξεπουλήσει και έχουν εξουδετερώσει κάθε τι στρατιωτικό
στην Ελλάδα έχουν εξαθλιώσει τους στρατιωτικούς, τους κόβουν το μισθό μέρα και κάθε μέρα που περνάει. Πώς θα παλέψει μια χώρα που έχει προδοθεί όχι από τους Τουρκούς, αλλά από τους ίδιους τους Έλληνες μέσα εδώ. Θέλω να δείξω ένα βίντεο για να πάμε και στα οικονομικά. Δώσ' μου το βίντεο αυτό που είπες προηγουμένως, Βασίλη μου. Sayın Cumhurbaşkanı, 18 tane ada verdin Yunanistan'a. Bizim adalarımızda Yunan askerleri var. Bizim adalarımıza Yunanlılar belediye başkanı seçiyor. Menos diye bir Yunan savunma bakanı çıktı. Dedi ki bizimkilere, sıkıysa gel geri al. O böyle eğik, tık yok, tıs yok. Çünkü tıs edilse gereğinin yapılması lazım. Bizim Ali Türkşen'de kardak kahramanı biliyorsunuz. Dedi ki, az kaldı Komnenos, az kaldı. Biz geliyoruz Azrom. Όλες αυτές οι φωνές ορισμένων ακραίων στην Τουρκία, δυστυχώς, δείχνουν ότι κάποιοι προσπαθούν να μετατρέψουν την Τουρκία από μια ευρωπαϊκή χώρα σε μια θρησκευτική, ισλαμική δημοκρατία. Μου τα γυρίζει τώρα ο Γάμπρος. Τι είναι ρε, μου καμένα από το Μολόλα, δε τώρα ευρωπαϊκή χώρα σκιάχτηκες. Τι πάλι, τι έγινε. Πάντως γίνεται στην Τουρκία το ανησυχητικό, Κυριακό. Όλοι εθνικιστές είναι εκεί, σοβινιστές το, πάμε. Ναι. Το ανησυχητικό για μένα είναι ότι γίνεται στην Τουρκία συναγωνισμός σοβινισμού πολιτικών. Ποιος θα είναι πιο επιθετικός απέναντι στην Ελλάδα. Το χρόνο, όχι, όχι. Σε τέτοιο βαθμό, όχι. Στην Τουρκία γινόταν, πάντα τα βλέπαμε. Τώρα τα κλιματικά να ακούσετε λίγο. Θέλω να καταλάβω τι συμβαίνει. Έτσι νομίζω. Και θέλω τον κύριο Χαλκιώτη. Αυτή η υπερέκθεση και η υπερθεμάτιση στο θέμα, Ανδρέα Καψαμπέλη, οφείλεται στην προσπάθεια των μαζικών μέσων ενημέρωση τη Ελλάδο να δείξουν τον καμένο αντριωμένο. Ο Α κάθε μέρα. Τον κύριο Μπούρα έχει εκεί πέρα μαζί με το Βερίκιο, το Δήμο, το Βερίκιο, με το Τάβλι και ασχολούνται όλη μέρα με τον καμένο, τι ήρωας που είναι ο καμένος. Τότε ρε Βερίκιε, μας έχει ζαλίσει, να μην πω τι με το πόσο ήρωας ο καμένος. Ήρωας ο καμένος, δουλεύουν για αυτόν Ανδρέα. Γιατί ξέρουν ότι βυθίζεται. Και επειδή ο Μπούρας είναι κολλητός με τον Καμένο και με τον κύριο Κοντομινά, έχουν κάτι εκκρεμότητες, όλα τα κανάλια δουλεύουν με τον Καμένο. Ο Μπούρας είναι αυτός που είπε η Νέα Δημοκρατία να ανακατεμένο στα πυρομαχικά. Αυτός. Ο Τάσος ο Μπούρας. Αυτός είναι. Α, ναι. Αυτός είναι ο Μπούρας. Δώσε το τάβλι να το δείξουμε, ρε παιδιά. Έπεσε τάβλι με τον Καμένο μαζί. Άλλο τάβλι και άλλο τα πυρομαχικά. Με τη Σαουδική Αραβία. Το τάβλι παίζανε πάνω στα πυρομαχικά. Είχε σφαίρες και ο χειροβοβίδες. Ναι, ναι, τάβλι. Στο τάβλι παίζανε τα πυρομαχικά. Ναι, μάλλον, ξέρω εγώ. Ταυλαδόρι. Τάβλα δόρι. Α, τόσο προθυμένη είναι. Τάβλα δόρι. Τάβλα δόρι. Τόσο προθυμένη είναι. Έτσι λοιπόν γίνεται. Μπράβο, Τάσο Μπούρα. Γιατί τα θέματα αυτά, παιδιά, οι Τούρκοι πάντα παραβιάζουν. Οι Τούρκοι πάντα προκαλούν. Πάντα έχουν δηλώσει. Απλά δεν τις δείχναν. Τώρα ξαφνικά τις δείχνουν. Για προφανείς λόγους. Νάτος. Πρωταθλητής στο τάβλιο Καμένος Νεανίας και δεξιά ο Μπούρας. Α, ναι. Και το Ούζο 12. Έτσι χορηγός. Αυτό καμία σχέση. Μην το μπερδεύετε. Δεν επιλέγουμε 12. Τζόνι Γόκερ επιλέγουμε. Όχι, έτσι. Ή Μπαλαντάνης ή κάτι άλλο πιο καλό. Μαύρο δωδεκάρι. Δεν είναι βλάχοι σαν και εμάς. Ναι, εμείς πίνουμε κανένα τσιπουράκι. Και πού είναι κανένα ουζάκι, δεν πίνουμε τσιπουρά. Αυτοί είναι. Αυτοί πίνουν τα μπαλαντά. Αυτοί είναι άρχοντε, εσύ. Ξέρουν τα μαύρα. Όχι τα λεφτά μαύρα, κύριε Γιώτη. Τα μαύρα είναι τα ούσκια. Πάμε στα οικονομικά τώρα και να δείτε ποια είναι η Ελλάδα. Είναι άρχοντε αυτοί. Βροχή κατά σχέσεων λοιπόν, φίλε και φίλοι. Χαμό στο ίσωμα. Δείτε εδώ. Αγριεύει το δημόσιο, αναγκαστική εκτέλεση για χρέη πάνω από 500 ευρώ. 1,8 εκατομμύρια οφειλέτες βγήκαν οι κυνηγοί κεφαλών πλέον. Ξεσηκώνουν, ξεσκίζουν τον κόσμο από τις εφορίες και από την ΑΔΑΕ, όπως λέγεται, όπου βρεθεί και όπου σταθεί τον καθένα, τον ξετινάζουν χωρίς λόγο. Τον ψάχνουν, λες και είναι ο κοινός εγκληματίας, κύριε Χαλκιώτη μου. Το πρόβλημα είναι ότι η καινούργια χρονιά που έρχεται, έρχεται με πάρα πολύ δύσκολες προϋποθέσεις, διότι και από τα λίγα δάνεια που με πολύ κόπο κάποιοι δανειολήπτες μπορεί να πληρώνουν, αν υπάρχει οφειλή στο δημόσιο, επειδή έχουμε ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς από το δημόσιο, θα αναγγελθούν και οι τράπεζες. Καταλαβαίνετε, δεν πρόκειται, για μην λέμε πολλά λόγια τώρα, δεν πρόκειται να μείνει όρθιο τίποτα. Κολυμπηθρόξυλο λέω. Εσείς δεν μας λέγατε ότι θα πάνε καλά τα πράγματα. Βεβαίως, αν γίνουν κινήσεις, αυτή τη στιγμή οι δύο κινήσεις που υπάρχουν πρέπει να νομοθετήσει η κυβέρνηση την προστασία της πρώτης κατοικίας. Λοιπόν, και από εκεί και μετά η λύση που υπάρχουν τώρα είναι ή να πάει να κάνει μια ρύθμιση προνομιακή που προβλέπει κουρέματα ή να ενταχθεί στον νόμο Κατσέλη όποιοι μπορούν να ενταχθούν. Εδώ κύριε Χαλκιώτη, μου με συγχωρείτε, οι τράπεζες παίρνουν 3 ευρώ από τους πιτσιρικάδες που πήραν τα κάλαντα και πήγανε να μετατρέψουν τα κέρματα σε
σε δεκάρικα και κοσάρικα τώρα. Σε χάρτινο τώρα. Ναι, δηλαδή. Είναι πραγματικά κάποια στοιχεία που θα πρέπει να ρωτήσω. Να ρωτήσω κάτι, κύριε Χαλιώτη. Παρακαλώ. Γνωρίζετε κάποια χώρα σε όλο τον κόσμο, ακόμη και στην Αφρική, στην οποία ο επικεφαλής γενικός γραμματέας δημοσίων εσόδων δεν δίνει λογαριασμό στην ελληνική κυβέρνηση, αλλά δίνει λογαριασμό μόνο στους νεοναζί, του Σόιμπλε και τη Λαγκάρτ? Υπάρχει χώρα που να έχει δημόσιο υπάλληλο, κύριε Βλάχο, που να είναι να αναφέρεται στους ξένους? Κύριε Βλάχο, η Ελλάδα είναι καθεστώς οικονομικής κατοχής, μην το ξεχνάμε. Η χώρα έχει επιτοχεύσει. Δεν έχει άλλο. Ναι, αλλά αυτό μην το... όμως... Κύριε Βλάχο, αυτή τη στιγμή εμείς είμαστε σε κατάσταση πτώχευσης. Και αυτή τη στιγμή υπάρχει οικονομική επιτροπή. Ναι, αλλά αυτό όμως... Επιτροπία, η οποία δεν μόνη. Δημιουργεί ένα θέμα, έτσι. Πολλά θέματα. Έτσι. Μην ξεχνάτε ότι έχουμε 99 χρόνια που θα ελεγχόμεθα και να πούμε και κάτι, ότι μακάρι να μιλάω τα άλλο το να ελεγχόμεθα να και άλλο το να έχεις έναν δημόσιο υπάλληλο, γιατί αυτή τη στιγμή δημόσιος υπάλληλος είναι ο Γενικός Γραμματέας. Δεν διαφωνώ με αυτό που λέτε. Ο οποίος θα δίνει λογαριασμό στους ξένους και όχι στην ελληνική κυβέρνηση. Δεν διαφωνώ. Απλά ξέρετε τι γίνεται. Επειδή ο Έλληνας επενδύει σε δύο πράγματα. Στο να μορφωθούν τα παιδιά του και στην πρώτη κατοικία. Και αυτά τα δύο πραγματικά έχουν σοβαρά θέματα. Το 18 είναι δύσκολη χρονιά. Να πω κάτι τώρα. Έχω ένα δάνειο. Και είναι πρώτη κατοικία. Και έχω και ένα εξοχικό, όχι δικό μου, ναι, του πατέρα μου στο χωριό. Ναι. Τι μπορώ να κάνω για να προφυλάξω τα δύο, μπορώ? 12 με 5, Δευτέρα ως Πέμπτη, 12 με 12.30 να δείτε τους τρόπους όλους. Εννοείται, υπάρχει τρόπος στον οποίο το δούμε εκεί, μου λέτε. Πάρα πολλοί τρόποι υπάρχουν που μειώνουν. Κύριε Βελόπουλε, αυτά τα έχουμε πει εδώ πάρα από δύο χρόνια. Δεν πειράζει, τα ξαναλέμε. Βγαίνουν οι εφημερίδες και λένε μεγάλη επιτυχία, κάναμε 10% εξόφληση. Και ερχόμασταν εδώ και τα λέγαμε. Τα λέμε πολύ καιρό σε αυτό το δελτίο. Ότι γίνονται κουρέματα με προσημειώσεις, που υπάρχουν ακίνητα, ανυπόθηκε δανεισμοί και γλιτώνει ο κόσμος ανεξάρτητα από οικονομικά στοιχεία που έχει ο πελάτης και ανεξάρτητα από την περιουσία. Και πολλές φορές με τον κ. Βλάχο σκοτωθεί για αυτό το πράγμα. Έγινε μια ρύθμιση σήμερα, ανακοινώθηκε, για 120 δόσεις σε οφειλές στα ασφαλιστικά ταμεία. Ναι. Ακούστε τι λέει, τι βάζει όρο. Εντάξει. Λέει, φίλε, χρωστάς 10 χιλιάρικα στα ασφαλιστικά ταμεία γιατί τα τελευταία δύο χρόνια είσαι πτώμα. Δεν κάνεις, δεν πουλάς τίποτα. 10 με 20 χωρίς. Εάν. Άκου, 10 χιλιάρικα, χρωστάς 10 χιλιάρικα. Ναι. Πρέπει να κάνεις ρύθμιση να τα πληρώσεις. Θες να τα πληρώσεις. Ναι. Εάν όμως πριν 10 χρόνια που είσαι μάγκας και έβγαζες λεφτά, αγόρασες ένα σπίτι, ναι, δεν μπορείς να πεις τη ρύθμιση των 10.000. Ναι. Πρέπει να πουλήσεις το σπίτι που έβγαλες πριν 10 χρόνια για να μπεις στη ρύθμιση των 10.000. Δηλαδή οι τύποι. Σου λέει πρέπει να μην έχεις τίποτα. Ρε φίλε, το σπίτι το αγόρασες όλα. Γυραστά μου λίγο. Πρέπει να πουλήσει όλα. Μετά τις 100 δόσεις περιμέναμε όλη αυτή τη ρύθμιση των 120, γιατί ο κόσμος θέλει να καταβάλει να ρυθμίσει οφειλές, ειδικά και στο δημόσιο. Περιμέναμε όλες τις 120 δόσεις και έρχεται, έκανε αμάν και πώς να τον πάρει την έγκριση, υποτίθεται, από την Ευρώπη, και έρχεται τώρα και βάζει τέτοιους όρους. Να επαναλάβω τώρα. Να πουλήσει το σπίτι. Έχω του ένα δάνειο που ήταν 100 χιλιάρικα. Έγινε 200. Πλήρωσα τα 70, κύριε Χαλκιώτη. Ναι. Και έρχεται η τράπεζα και μου λέει: μα καταθέτω τα λεφτά. Ναι. Μπορώ να κάνω κάτι καλύτερο, να μεγαλώσω, να επιμηκύνω να πω τα πληρώνω λιγότερα. Τι μπορώ να κάνω, γίνονται αυτά. Είναι η ερώτηση που πρέπει να απαντήσουμε. Τι δανειολήπτες θέλουμε? Υπάρχουν χρηματοοικονομικά εργαλεία που προβλέπουν μειώσεις, κουρέματα, επιμηκύνσεις. Κάποιο... Οι τράπεζες τα δέχονται αυτά, δηλαδή, και πω... άλλο η πρόθεση και άλλο υπάρχουν, η υπόθεση. Να σας εξηγήσω. Υπάρχουν προγράμματα που κόμματα έχουν χρησιμοποιήσει για αποπληρωμή δανείων τους. Αυτά τα προγράμματα μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν και οι δανειολήπτες να γλιτώσουν και να κερδίσουν χρόνο. Υπάρχουν προγράμματα που τα χρησιμοποιούν τα κόμματα. Δευτέρα, Τρίτη, πώς είπαμε. Δευτέρα ως Πέμπτη, 12 με 12.30 με πολλές λύσεις και δυστυχώς επιβιβωνόμαστε καθημερινά. Για αυτά που έχουμε πει και το 18 είναι άσχημη χρονιά οικονομικά. Μπιστεύω. Μακάρι τελευταία στιγμή να αλλάξουν όλα. 12 με 12.30 μετά τα μεσάνυχτα. Βεβαίως. Και πάμε να δούμε λίγο την ελληνοφορία, κύριε Γιώτη μου. 24.00. Για να δούμε. Μου έλεγε ο Βλάχος τες, το είπαμε βέβαια, ότι πηγαίνουν και δίνουν τα παπάκια. Ναι, ναι, βέβαια. Στα γκισέ τράπεζες ΕΛΤΑ, οι πληρωμές που γίνονται ως την Παρασκευή 29 Δεκεμβρίου και απαιτούν προμήθεια ως 2 ευρώ. Τα τέλη κυκλοφορίας είναι αμετάβλητα σε σχέση με πέρσι και το δημόσιο προβλέπει να εισπράξει 1,1 δις ευρώ. Εάν συνυπολογίσετε και τους φόρους από βενζίνη και πετρέλαιο, το ελληνικό κράτος, φίλες και φίλοι, επιβιώνει γιατί? Γιατί υπάρχει το αυτοκίνητο και το μηχανάκι. Και λέω εγώ τους φωστήρες του Υπουργείου, τους αφελείς, τους χαζούς. Εάν εσείς θέλετε να βγάλετε λεφτά, γιατί δεν μειώνετε λίγο τα τέλη, λίγο το πετρέλαιο και τη βενζίνη, για να μπορείτε να πάρετε περισσότερα λεφτά, ρε κακομοίριδες? Πόσο άσχετη μπορεί να είναι? Λίγο. Τα τέλη πρέπει να μειωθούν πάρα πολύ για να κινητοποιήσουν
αυτά τα ακίνητα αυτοκίνητα με τις πινακίδες. Διότι θα πάρει το κράτος ΦΠΑ 24% από τη βενζίνη, ΦΠΑ 24% από τα συνεργεία. Θα βρει δουλειά τεχνίτες οι οποίοι αυτή τη στιγμή χάνουν. Θα πάρει ΦΠΑ από τα ανταλλακτικά, από τα λάδια, από τα ορυκτέλα. Από όλα αυτά χάνει τεράστια ποσά το ελληνικό κράτος. Τεράστια ποσά. Γιατί δεν το κάνει, Αντρέα. Τεράστια το ποσά. Απλό, γιατί γίνεται εσύ εδώ στην Ελλάδα. Δεν το ξέρω. Απλώς θέλω να προσθέσω εδώ, επειδή το μας ακούει ο κόσμος, ότι υπάρχει σε κρεμότητα το θέμα της παράτασης προθεσμίας. Έχουν πει ότι θα το δουν την Παρασκευή. Μέχρι 2 Γενάρη, άκουσα και εγώ. Ούτως μέχρι τις 2 έτσι κι αλλιώς, γιατί μεσολαβεί το τρίμερο. Ήδη οι τράπεζες λένε κλπ. Αλλά ούτως ή αλλιώς τώρα με την πίεση αυτή, άμα δεν δώσουν και 10-15 μέρες παράταση, γίνεται ασφιχτικό τη στιγμή που είναι διπλάσιο το πρόστιμο. Εσείς λέτε να μειώσουν τα τέλη. Δεν λέτε το γεγονός ότι είναι εξωφρενικό το γεγονός ότι αν κάποιος καθυστερήσει γιατί δεν μπορεί ή για οτιδήποτε και πάει μετά από 20 μέρες να πληρώσει, πρέπει να πληρώσει το διπλό. Γιατί δεν είναι. Γιατί εδώ, παιδί μου, στην εμπορία δεν πληρώνει 100 ευρώ και σου λέει 80% προσάυξη. Δεν υπάρχει καμιά χώρα του κόσμου αυτό. Γιατί πρέπει αυτή τουλάχιστον τα τέλη κυκλοφορίας και οι πινακίδες δηλαδή να λήγουν τέλη Δεκεμβρίου. Δεν μπορούν να πάνε τέλη Ιανουαρίου. Όχι. Γιατί να ησυχάσει ο κόσμος. Γιατί τα λεφτά εισπράττονται και μεταφέρονται στον προϋπολογισμό, μπαίνουν στον προϋπολογισμό. Να αλλάξει αυτό και να πάει μια χρονιά ανάποδα. Και τι θα γίνει. Σώδικα τον Ζαχαρόν τον Υπουργό. Τι θα γίνει. Διότι πέφτουν όλα μαζεμένα, ρε. Γιατί κύριε Βλάχο, το Γενάρη θα έχουν να πληρώσουν. Γιώργο μου, το. Δεν θα έχουν τόσο. Το πρόβλημα δεν είναι αυτό. Αυτό που λέει κυρία Στράμπου, δεν θα έχουν τα λεφτά. Ούτως ή αλλιώς το πρόβλημα υπάρχει. Πίεση υπάρχει. Άρα το εξωφρενικό του διπλασιασμού προσπαθώ. Έχει δίκιο σε αυτό που λέει ο Κυριάκος, αλλά εδώ είναι προκειμένο που είναι εφάπαξ μια καταβολή. Για μην μιλάτε μεταξύ σα. Σα αφήνω το σύνολο με τα ελεύθερα. Με συγχωρείς. Θέλω να μιλήσω για αρκετό τη ώρα και να το πω 15 φορές. Για να πάρει τι πινακίδες σου, ο άθλιος Τρίφων Αλεξιάδης, ο άθλιος Τρίφων Αλεξιάδης που στη Βουλή είπε μέσα στην Ολομέλεια ως υπουργός αρμόδιος για την πάταξη του λαθρεμπορίου. Ότι ήταν έγκλημα ότι χαρίσαμε ένα δις στο Βαρδινογιάννη και στο Λάτσι, αλλά δεν μπορούμε, λέει, να πάρουμε πίσω το ένα δις. Έτσι. Ο άθλιος λοιπόν Τρίφωνα Αλεξιάδης, ξέρεις τι έβαλε. Αν εγώ που έχω καταθέσει τις πινακίδες μου πάω να τις πάρω στα μέσα του χρόνου, θα πληρώσω πρόστιμο ένα μήνα. Έτσι. Κύριε Χαλκιώτη, θέλω να πω. Αυτοί οι άνθρωποι που κυβερνούν. Το γεγονός είναι ότι υπάρχει μια δοσοποίηση του ΕΛΕΝΕ, κοινωνικό το φαινόμενο. Ξαναπες το λίγο. Δοσοποίηση. Τα πρεζόνια έτσι είναι. Ναρκωμανείς είμαστε. Μας έχει είναι καταντήσει η Ευρώπη ναρκωμανείς της Ευρώπης με τις δόσεις. Δεν είναι ωραίο. Και παράλληλα, επειδή παρατηρείται ένα φαινόμενο, θα ήθελα έτσι να το καταγγείλω από την εκπομπή σας, κύριε Βελόπουλε, ότι πάνε διάφοροι δανειολήπτες, δεν θα ήθελα να το προχωρήσω, στις τράπεζες και τους λένε οι τραπεζικοί εκεί χαμηλού βαθμού, μην πηγαίνετε σε δικηγόρους, μην πηγαίνετε σε συμβούλους, αλλά θα φτιάξω εγώ. Αυτό είναι πάρα πολύ μεγάλη παγίδα. Διότι θα έρθουν τώρα οι δανειολήπτες και θα υπογράψουν και δεν θα έχουμε να πούμε πολλά πράγματα. Να απευθύνονται σε δικηγόρους ή σε συμβούλους να μην πηγαίνουν πουθενά ποτέ μόνοι τους. Υπάρχουν πολύ μεγάλες παγίδες και θα δούμε πάρα πολλές σκηνές σκληρού ροκ. Παρακαλώ να μην πηγαίνει. Ας μην έρθουν σε μένα. Πάντως να πηγαίνουν που πηγαίνουν με συμβούλους. Δευτέρα, Τέταρτη και Πέμπτη το βράδυ είπαμε. 12 με 12.30. 12 με 12.30 και 6 με 6.30 το πρωί. Ωραία. Για τον Βλάχο το 6 με 6.30. Ναι, που ξυπνάει πρωί. Πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα. Τα ξαναλέμε σε λίγο με πολύ σοβαρά θέματα. Τα αφιερώνω στον κύριο Καψαμπέλη, επειδή είναι λίγο κομμουνιστής αριστερός. Και συμβρούτε. Θα δείτε το 80-90 εικόνες αποκλειστικές από την Αλβανία και θα τρίβετε τα μάτια σας. Αν σας δείξουμε αύριο πώς είναι η Αλβανία σήμερα, θα καταλάβετε τι εννοώ. Διάλειμμα. Να συνεχίσουμε, φίλες και φίλοι, το αντρεπτικό δελτίο. Στη ζωή δεν είναι κακό να κάνεις λάθη. Κακό είναι να επιμένεις τα λάθη και να δικαιολογείς τα λάθη. Ξεκινώ έτσι και αναφέρομαι σε έναν γλύπτη που τα είχαν διάσημος, μεγάλος, που πήγε και έκανε και το περίεργο πράγμα στο παλιό Φάλιρο. Ωραίο είναι, δηλαδή. Το οποίο του ρίξαν μπογιές. Ωραίο είναι. Το οποίο του ρίξαν μπογιές. Λοιπόν, μα την Παναγία. Συγγνώμη, δεν κάνω, αρχίζομαι, αλλά ο τύπος είναι απίστευτος. Επειδή διαφωνούμε μαζί του, γιατί η αισθητική όλου του πράγματος προσυδειάζει προς τον έκπτωτο άγγελο, τον έξω από εδώ δηλαδή, εμείς είμαστε οι αμόρφωτοι και αυτός είναι ο γραμματιζούμενος. Δεν είναι κακό, επαναλαμβάνω, να κάνεις λάθη. Κακό είναι να γελιοποιήσεις από τα λάθη και να επιμένεις αυτά. Παρακαλώ. Να ρωτήσω κάτι, διάβασα, δεν ξέρω αν ισχύει, αν είναι ακριβές. Ωραία, αν το ξέρεις, μου λες,
ότι μεταξύ αυτών που συλλέγουν υπογραφές στο Παλαιό Φάλιρο εναντίον, όχι, εναντίον του πράγματος αυτού. Σαν τον Καμένο, είναι και δήμαρχος. Και λοιπά, είναι επικεφαλής μιας δημοτικής κίνησης ο οποίος ανήκει στο ποτάμι. Γιατί κακό είναι αυτό. Δεν έχει μια αντίφαση τώρα λίγο αυτό. Ρε πλάκα μου κάνεις τώρα, πάρ' το βίντεο ρε, Κάποιος αν λέει ότι δεν ταιριάζει στο Δήμο και πρέπει να μπει κάτι που να ταιριάζει στην πόλη. Δηλαδή, τι πρέπει να βάλουμε, ένα Ποσειδώνα επειδή είναι δίπλα στη θάλασσα ή ένα δελφίνι. Θέλετε λοιπόν να μας εξηγήσετε πώς επιλέξατε αυτή τη μορφή. Το έργο σας φύλαξε, να μας το αναλύσετε εσείς ως καλλιτέχνης με τα δικά σας λόγια. Κοιτάξτε να δείτε, η τέχνη δεν αναπαριστά πάντα την πραγματικότητα. Και ευτυχώς. Διότι η λογική του έργου τέχνης είναι να αφήσει, να δώσει νέους κώδικες. Να βάλει τους ανθρώπους να σκέφτονται, να βάλει τους ανθρώπους να δουν και μια διαφορετική πλευρά και μέσα εκεί να λειτουργήσει, να πούμε, ελεύθερα το μυαλό. Ο καθένας σύμφωνα με το δικό του κώδικα και την καλλιέργεια και τη μόρφωσή του, η οποία ατυχώς στην Ελλάδα βεβαίως δεν φταίνε και οι πολίτες, γιατί δεν υπήρξε ουδέποτε οικαστική παιδεία στα σχολεία μας. Οπότε λογικά είναι ζαλισμένος ο κόσμος. Δεν ξέρει πώς να το διαβάσει. Διαβάζεται ανάποδα. Ακριβώς αντίθετα λοιπόν από αντίθετα, την το έργο τέχνης πρόθεση. Δεν έχει καμία σχέση ούτε με θρησκείες, ούτε με συμβολισμούς, ούτε με αυτές τις έδειες που γράφονται στην Ελλάδα. Είναι ένα δύσκολο έργο για σας. Όχι, εμένα η δουλειά μου σε αυτά τα πλαίσια κινείται. Είναι ένα υπάρχουν χαρακτηριστικό έργο ανάλογο. Βεβαίως. Ακόμα και το χρώμα, το κόκκινο χρώμα που και αυτό έχει γύρει από μόνο του συζητήσεις. Δηλαδή τι σημαίνει το χρώμα και μάλιστα και ποιος καθορίζει ότι ο Σατανάς, αν υπάρχει, έχει κόκκινο χρώμα και δεν έχει άσπρο. Ποιος το καθορίζει αυτό. Mm-hmm. Υπάρχει, καταρχάς, στην ελληνική εικονογραφία υπάρχουν άγγελοι με κόκκινα φτερά και κόκκινη κόμη. Τι διάβολοι είναι και αυτοί. Απλώς είναι, πιστεύω ότι είναι μια στρεβλή λογική και αντιμετώπιση ενός έργου τέχνης, το οποίο εγώ πιστεύω ότι όπως, ξέρετε, όταν χτιζόταν ο πύργος στο Άιφελ, τι γινότανε. Σηκώθηκε όλη η εικαστική κοινότητα και όλοι οι αρχιτέκτονες της εποχής και το καταδικάζουν το έργο και θέλουν να μην γίνει ποτέ. Και τώρα όλοι τα εγγόνια τους και τα παιδιά τους βγαίνουν μπροστά και βγαίνουν φωτογραφίες. Σιγάρα μεγάλε, μην μου κάνεις τον πύργο του Άιφελ. Σιγάρα μέγιστε καλλιτέχνη, αρτίστα. Και επειδή έχουμε διδαχθεί ιστορία της τέχνης στο Πανεπιστήμιο, αγαπητέ μου συνάδελφε, να σου πω το εξής. Και συνάδελφε, εννοώ ότι θέλει να παίζει ακαδημαϊκός, είναι ακαδημαϊκός. Να σου πω κάτι πολύ απλό. Η τέχνη σαφώς και δεν χρειάζεται να αποτυπώνει την πραγματικότητα. Αλλά αυτό που αποτύπωσε εσύ, ο φύλακας Άγγελος, και το κόκκινο χρώμα, γιατί διαβάζει μάλλον, διάβασε λίγο παραπάνω, δείχνει τον έκπτωτο φύλακα Άγγελο, τον Άγγελο που έγινε έκπτωτος Άγγελος, γιατί έτσι λέει και η παλαιά διαδίκη. Έτσι λένε οι γραφές. Αν δεν διαβάζεις. Λέω εγώ. Μπορεί να κάνω και λάθος. Αλλά λέω, άνοιξε καμιά γραφή. Δεν κακό. Γιώργο. Εμένα καταρχάς μου αρέσει πάρα πολύ το κόκκινο χρώμα. Το ξέρω, είσαι. Έτσι. Και εμείς έχουμε κόκκινο χρώμα. Λοιπόν, δεύτερο. Εγώ το είδα αυτό. Μου έκανε εντύπωση γιατί υπάρχει τόσο μεγάλο θόρυβο. Είναι ένα έργο που εμένα, εγώ θα πέρναγα από εκεί, δεν έχω περάσει και το οποίο θα το κοίταζα και θα μ' άρεσε. Εμένα μ' άρεσε. Είναι ένα εντυπωσιακό έργο. Και εγώ θεωρώ ότι αν έχει οποιοδήποτε άλλο χρώμα. Θα το πω. Αν έχει οποιοδήποτε άλλο χρώμα, θα έχανε πάρα πολύ το γλυπτό. Με το κόκκινο, νομίζω αναδεικνύεται το γλυπτό. Και κυρίως κεντρίζει το ενδιαφέρον. Άντε, βγάλε άκρη τώρα με τον βλάχο. Του λες για έκτοτο άγγελο που αποτυπώνεται ξεκάθαρα. Έλα, σιγά τώρα. Όχι, αλλά σιγά. Σε παρακαλώ, για την Ορθοδοξία, Γιώργο μου, ξέρεις ναι, πολύ σύμφωνη, απλά. Αλλά τώρα. Θα σου πω και κάτι τελευταίο. Τώρα για ένα, θα σου πω και κάτι τελευταίο. Που κάνει ένα η έργο. Μοντέρνα τέχνη έγινε για ένα και μόνο λόγο. Γιατί αφορούσε πολιτισμούς που δεν είχαν τέχνη. Η Ελλάδα έχει Παρθενώνες, έχει Ακρόπολη, έχει Εσχύλο, έχει Σοφοκλή, έχει Περικλή, έχει Θεμιστοκλή. Σε παρακαλώ πάρα πολύ, ας έβαζε ένα Θεμιστοκλή εκεί ο κύριος. Που τον πείραξε να βάλει δελφινάκι. Είχα έναν φίλο. Δείτε τώρα, εδώ είναι το πράγμα τώρα. Σε παρακαλώ, ρε Γιώργο. Είχα έναν φίλο. Φύλαξ Άγγελος, ο Εωσφόρος Φύλαξ Άγγελος, γιατί αυτό είναι ο Εωσφόρος. Είχα φίλο έναν υπουργό. Ο οποίος με το που ορκίστηκε υπουργός πάει να πάρει το υπουργικό αυτοκίνητο και τι διαπιστώνει. Ότι η πινακίδα του αυτοκινήτου λύγει σε 666. Πω πολύ, θα μπω μέσα σε 666, θα με δούνε, θα με κράξουν. Έγινε ολόκληρο θέμα για να πάρει το υπουργικό αυτοκίνητο που είχε 666. Είναι δυνατόν. Τώρα μου συγκρίνει τα κούκια με τα παλούκια. Άλλο σου λέω. Είναι ο Εωσφόρος αυτό το πράγμα. Σου λέω είναι ο Όφης, ο έκτοτος άγγελος. Αποτυπωμένος έτσι και στον αναγκαισιακό κόσμο και στην αναγέννηση, κύριε. Ψάξτε λίγο εσείς που κάνετε τέχνη, κύριε Γλύπτα μου. Ψάξτε λίγο στην αναγέννηση. Έτσι ήτανε.
Λοιπόν, δεν μπορώ να καταλάβω τι γίνεται τα τελευταία χρόνια τώρα. Ό,τι είναι αντίδοτο στην εκκλησία προβάλλεται. Μα δεν υπάρχει κάτι άλλο να βάλουμε, ρε παιδιά. Δεν καταλάβω αυτό το πράγμα. Αντρέα, παίρνει σε παρακαλώ. Γιατί ο Θεμιστοκλής δεν τα καλά μπήκε στο Παλαιοφάλιρο. Ή ο Καραϊσκάκης, εκεί ήταν ο Καραϊσκάκης. Και είναι μεταξύ δύο ναών το συγκεκριμένο. Δηλαδή, όλοι οι φίλοι ως λέει για την ιστορία τη δική μας και εμείς η δική μας ιστορία τη βάζουμε στην άκρη. Μα σε πήγω στο Άιφελ, τρε, για Αντρέα. Κοίτα, εγώ ειδικό στην τέχνη δεν είμαι και δεν φιλοδοξώ να γίνω. Αλλά θέλω να πω το εξής, ότι και γι' αυτό είπα προηγουμένως, δεν ξέρω αν ισχύει, αλλά μου έκανε εντύπωση που δείχνει και το μέγεθος των τοπικών αντιδράσεων εκεί. Το γεγονός ότι το στέλεχος του ποταμιού που κατά τεκμήριο κινείται πιο φιλικά σε αυτές τις αντιλήψεις, προσυπογράφει και κινητοποιείται για να μαζέψει υπογραφές εναντίον του γλυπτού αυτού. Σε κάθε περίπτωση θέλω να πω δηλαδή ότι είτε είναι ωραίο είτε δεν είναι, είτε είναι έτσι είτε είναι αλλιώς, ότι η τοπική κοινωνία αντιδρά, φαίνεται εκεί πέρα. Αυτό πρέπει να το λάβει υπόψη του ο Δήμαρχος και η Δημοτική Αρχή. Αν μια θεματική, όταν το ατίθεται να φτιάξει το φύλακα άγγελο, σίγουρα κόκκινο φύλακα άγγελο σε όλα τα μάτια δεν μπαίνω, κυρία Στάμου, είπα, δεν μπαίνω. Αυτό άκουσα και μπορεί να είναι θέμα τέχνης, από εκεί πέρα σε αλλά αυτό αφού ο κόσμος αντιδρά, πρέπει να το λάβει υπόψη του. Και ποιος αποφασίζει να το ανεβάσει, ο καθένας έχει τη δική του αντίληψη. Το Συμβούλιο το αποφάσισε. Πού απευθύνεται η τέχνη, μπορείτε να μου πείτε. Στους κάτοικους του Παλαιού Βαλήρου. Αυτοί οι κάτοικοι ρωτήθηκαν, Χατζηδάκη. Καταρχάς ο γλύπτης. Ρωτήθηκαν, κύριε. Πέτυχε αυτό που ήθελε. Όλοι ασχολούνται μαζί του. Και με τον γλύπτη. Το γλύπτη, εντάξει, πα με του καλά. Καλό είναι ο καλύτερο γλύπτης του κόσμου. Δεν έχει σημασία. Α πάνε να τα βάλει Ταϊβάν. Τον ήξερε εσύ, τον ήξερε. Τον ήξερε. Έκανε το δεν ήξερα. Να σου πω. Από του νέου είναι, δεν είναι κάτι σημαντικό. Απλά λένε διάφορα ότι κάνει εκεί, έκανε εκεί. Έχει κάνει εντύπωση πάντω και το γεγονό ότι αυτό γίνεται στο Παλαιό Φαλήρο που είναι μια αστική περιοχή. Δεν είναι δηλαδή. Πάντω κύριε Βελόπουλο μου κάνει εντύπωση. Να σε πω κάτι. Να σε πω κάτι. Περίμενε δύο λεπτά. Να σε πω κάτι. Γιατί δεν λες για τον ιερό ναό στη Νέα Υόρκη στο Μανχάταν που το σχεδίασε ο Καλατράβα και είναι. Λες και είναι, ξέρω εγώ τι είναι. Μπορώ να παρέμβω εγώ στη Νέα Υόρκη. Είναι ναό αυτό. Μπορώ να παρέμβω εγώ στη Νέα Υόρκη. Είναι ναό αυτό. Πρέπει να παρέμβω στη Νέα Υόρκη εγώ. Όχι, έχει δίκιο. Στο παλιό πάλι δεν μπορώ. Στη Νέα Υόρκη δεν μπορώ, κύριε Τραμπ. Άποψη μπορεί. Φίλος του Τραμπ. Όχι, το έχω δείξει την εκπομπή μου κότα και ρίξει. Άποψη μπορεί. Το έχω δείξει την εκπομπή μου κότα και ρίξει. Να βλέπει την εκπομπή μου κότα και ρίξει. Μα δεν την παρακολουθεί ποτέ. Εγώ φταίω. Να, και αυτό δεν την παρακολουθεί. Κύριε Καλλιώτη, μου κάνει εντύπωση. Πραγματικά, ενώ είστε πολέμιο εχθρό του θέματο, είσαστε αντικειμενικό στον δημιουργό. Τρελάθηκα τώρα. Σε ποιο είναι το δηλαδή, ενώ δεν σα άρεσε αυτό το θέμα, γι' αυτό εσεί είπατε. Δεν το κατηγορήσετε, είπατε δεν είναι κακό. Δηλαδή μου κάνει εντύπωση. Μα δεν είναι κακό. Κύριε Βελόπουλε, πραγματικά. Γιατί να το κατηγορήσετε. Κύριε Χαλκιώτη, ω τέχνη, ο καθένα που επαναλαμβάνω στην μοντέρνα τέχνη γράφει ό,τι θέλει. Μόλι τα λέγατε και ποιο είναι και. Όχι μόνο. Μια χαρά άνθρωπο είναι ο άνθρωπο. Λίγο στραβά τα βλέπει τα πράγματα με την θρησκεία, αλλά δεν έχει σημασία. Πάμε τον. Παιδι μου, άποψη πολίτη σου δεν πάω κανένα. Για την εκκλησία δεν μου είπε. Να επανέλθουμε σε να δείξω το βίντεο τώρα σε λίγο. Δώσ' μου το βίντεο τη Αλβανία του 80 και του 90 που τα είσαι και ο Μπερίσα και ο Ράμα σήμερα διεκδικούν τη Σαμουριά. Δείτε πως ήτανε και αν πάτε τώρα ειδικά στα παράλια θα εκπλαγείτε με αυτό που θα δείτε στην Αλβανία. Δείτε πως ήταν η Αλβανία πριν 15 χρόνια, 20 χρόνια. Για να το δούμε. Ποδήλατα.
Λοιπόν, τον έπιασε ο Αριστοφάνης τον κύριο Βλάχο. Θα πω το εξής. Επειδή ήμουν από τους πρώτους που επισκέφτηκα την Αλβανία με το που έπεσε ο Χότζα και είχα πάει στο ξενοδοχείο Τιράνα, στην πλατεία Τυράννων, οι κατσαρίδες, οι αρουραίοι και όλα τα συναφή κάναν πάρτι στο ξενοδοχείο μέσα. Πάρτι, κύριε Χαλκιώτη μου. Επανήλθα μετά από χρόνια, πριν από μερικά χρόνια, όχι πολλά, και είναι Ευρώπη. Η Αλβανία. Τα Τύρανα. Ανάπτυξη. Δείτε εδώ. Πριν 20 χρόνια αυτό. Αλογάγια και κάρα είχαν. Κάρα. Έτσι. Αυτό το κράτος, γιατί το έχω πει χίλιες φορές, οι Αλβανοί είναι εξαδέρφια μας, οι Λυριοί, κυρίως οι Τόσκηδες, όχι οι Γκέγκηδες που ήταν τα Ουράλια. Είναι δικοί μας άνθρωποι, είναι εξαδέρφια μας, οι Λυριοί, αλλά με το Ράμα και τον Περίσσα που είναι πράκτορες των Αμερικανικών συμφερόντων, τους έχουν κάνει εχθρούς της Ελλάδος. Σαν λαός είναι ενωμένοι. Όχι. 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 Οι δύο φυλές, ειδικά αυτές οι δύο έχουν προβλήματα. Έχουν γεννήσει αδυναμίες, τις οποίες μην τις σχολιάσουμε εδώ, αλλά λέω και ξαναλέω ότι είναι συγγενές φίλο με την Ελλάδα. Για δες τους λίγο. Αν πας τώρα στα παράλια, αγαπητέ μου κύριε Βλάχο, θα ντρέπεσαι. Τα έχουν αγοράσει Ιταλοί όλα. Και μερικοί Έλληνες, Ιταλοί και Αυστριακοί. Και Αυστριακοί. Α! Ξεκινάει μποϊκοτάζ εναντίον της Αυστριακής κυβέρνησης. Τι το ήθελα και το είπα τώρα. Ως νεοναζί. Φοβερό, και εγώ συμφωνώ μαζί με τον μποϊκοτάζ αυτό. Τι δεν θα αγοράζουμε, τι προϊόντα. Ό, τίποτα. Δεν θα μιλάνε, δεν θα δέχονται, δεν θα προσκαλούν, δεν θα μιλάνε. Καλά, δεν θα συνδιαλέγονται. Γιατί με επειδή οι άνθρωποι νεοναζί αυτοί διαφωνούν. Είναι νεοναζί οι άνθρωποι, σαν το Σόιμπλε. Ποιο είναι ναζί. Η μισή κυβέρνηση της Αυστρίας. Κάτσε ρε παιδί μου, τους εξέλεξε ο Αυστριακός λαός. Καλά, ποιος είπε. Και το Χίτλερ εξέλεξε ο γερμανικός λαός. Δεν κατάλαβα. Εσύ, όποιον διαφωνεί μαζί του. Ναζί. Όποιον διαφωνεί μαζί του, το λες νεοναζί. Όχι, όπως διαφωνεί μαζί μου. Κάτσε τώρα. Δεν διαφωνεί μαζί μου. Επειδή δεν θέλουν πρόσφυγες. Επειδή θέλουν λαθροεισβολή στη χώρα του. Επειδή σέβονται τη χώρα του. Επειδή σέβονται τον πολιτισμό του. Και είπε ο υπουργός ότι εμείς δεν θέλουμε απόλυτους και βαρβάρους στην Αυστρία. Νεοναζί είναι. Καλά. Ό,τι και αν πεις, νεοβλάκες να μην γινόμαστε. Έτσι, γιατί οι Ναζί ήταν άλλο πράγμα. Σε αυτά συμφωνώ. Οι Ναζί ήταν άλλο πράγμα, κύριε Βλάχο. Οι Ναζί είναι άλλο πράγμα. Το ξαναλέω ακόμη μια φορά. Κύριε Στάμα, ασχολείται από εσάς, γιατί σας αδικήσαμε σήμερα. Για την. Βρωμερό και τρισάφι. Για τον εξευρωπαϊσμό της Αλβανίας. Δεν το συζητάω αυτό. Το όλο μου κάνει, Φιλίππο. Ναι. Πες μου. Για τον εξευρωπαϊσμό της Αλβανίας. Η Αλβανία μπορεί να έχει, να παίρνει έτσι την ενίσχυση που πρέπει στην Ευρώπη, ωστόσο οι πολίτες της είναι βαθιά, είναι εθνικόφρονες. Έχουν τον εθνικισμό, τον έχουν έντονο. Και καλλιεργούν το καλύτερο χασί στην περιοχή. Γιατί, έτσι, γιατί, το οποίο εξάγουν σε όλη την Ελλάδα, γιατί, και σε όλη την Ευρώπη. Γιατί στα βιβλία του σχολικά τους, στα σχολικά τους έχει ρίδια, αγαπητή κυρία Στάμου, δεν έχουν ΣΥΡΙΖΑ κυβέρνηση. Υπάρχει επιτροπή ειδική που ελέγχει τα βιβλία. Ελέγχουν τα πάντα. Υπάρχει μια περιοχή εκεί, ονόματι Λαζαράτη. Ναι, την ελέγχει ο Μπερίσσα. Ο Ράμα. Η οποία καλλιεργεί όλο ράμα, το ναρκωτικό ράμα της Ευρώπης ράμα και δεν πάει κανένας να τη διαλύσει την περιοχή. Μα ο Ράμα είναι εκεί. Με συγχωρεί. Ποιος θα πάει. Δεν ο ξέρω. Ράμα, ο θα ράμα πάνε η Ευρώπη που διαλύσανε τη Γιουγκοσλαβία. Ποια Ευρώπη. Αυτοί οι βρωμιάριδες, οι Βρετανό. Σε βλέπω λίγο ρατσιστή βρωμιάριδες. Κλείτο τώρα. Το ρατσιστή βρωμιάριδες τώρα. Οι βρωμιάριδες εδώ διαλύσαν τη Γιουγκοσλαβία και αφήνουν το Λαζαράτη. Του βγήκε τώρα ο εθνικιστής από μέσα. Λοιπόν, κύριε Χαλκιώτη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή χρονιά σε όλους. Κύριε Αστάμου, κύριε Βλάχο, σκίτσο Κατσικαυσαμπέλη, να το δούμε, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Ας ευχηθούμε η Βασίλισσα και το κράτος να μας φέρουν και καμιά καλή χρονιά. Τα ΣΥΑ σε ενημερώνουν ότι δεν υπάρχει ούτε η Βασίλισσα ούτε κράτος. Ειδικά το δεύτερο είναι η Βασίλισσα. Στα μυαλά των μικρών παιδιών μπορεί να υπάρχει και να ελπίζουμε και όλοι ότι υπάρχει για καλύτερες μέρες. Και κυρίως θα έλεγα ευθέως για αλληλεγγύη προς τον συνάνθρωπο τον Έλληνα. Φίλες και φίλοι, σε δύο λεπτά από τώρα σας διαβάζω. Η Τουρκία έτοιμη για πόλεμο. Το δηλώνουν ξεκάθαρα πλέον. Στέλνει το γεωτρύπαν, θα δείτε το βίντεο, το πραγματικό βίντεο που έκρυψαν όλοι, πώς μεταφέρθηκε το γεωτρύπαν το νορβηγικό και πήγε στην Κύπρο. Και μία είδηση βόμβα, άνοιξε πλάνο. Θα δείτε πώς η Τουρκία αντιγράφει την Κίνα. Η Κίνα δημιούργησε τεχνητές νησίδες με ειδικό πλοίο που κατασκεύασε για να αποκτήσει ΑΟΣ στη νότια πλευρά της. Το ίδιο θα κάνει και η Τουρκία, παρήγγειλε ο Ερντογάν πλοίο που θα κατασκευάζει νησίδες στην περιοχή που αμφισβητεί σε σχέση με την Ελλάδα. Για να μπορεί να έχει ΑΟΣ αυτή η νησίδα στην νότια Τουρκία και στη δυτικά παράλια της Μικράς Ασίας. Μιλάμε για εξελίξεις δραματικές. Πραγματικό βίντεο. Δηλαδή το βίντεο του πλοίου αυτού που έχει η Κίνα και το παρήγγειλε και η Τουρκία. Μόνο εμείς τα λέμε αυτά. Σε ένα λεπτό και κάτι μαζί, κόντα και ρίξει ίσως η σημαντικότερη εκπομπή που έγινε ποτέ για τις εξελίξεις που έρχονται μέσα στο 18 Ιανουάριο-Φεβρουάριο. Μην χάσετε την εκπομπή.